Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1. Για τον τίτλο χρειάζονται 3 νίκες. Αυτό σημαίνει ότι εάν τα πράγματα πάνε καλά για τους Ερυθρόλευκους του σήμερα, απόψε είναι βραδιά απονομής, βραδιά στέψης και βραδιά double. Αν όμως η ΑΕΚ συνεχίσει την αντεπίθεση που ξεκίνησε την Τετάρτη και κερδίσει και στο Ειρήνης και Φιλίας, τότε όλα θα κρυθούν την ερχόμενη Τετάρτη στο ΆΚΑ, σε ένα μάτς όλα ή τίποτα με γηπεδούχο πλέον στην ΑΕΚ. Η μοναδική είδηση της τελευταίας στιγμής, σημαντική όμως, είναι η πολύ πιθανή, όπως δείχνουν τα πράγματα, απουσία του τραυματισμένου Αλφόνσο Χόρτ, ο οποίος δεν ξεκινάει στην πεντάδα. Αλλά για το ρεπορτάζ, το σχετικό με το Χόρτ, νομίζω ότι μπορούμε αμέσως να ακούσουμε τον Γιώργο Συρίγο. Γιώργο. Καλησπέρα σας και από τον αγωνιστικό χώρο. Τα πράγματα λοιπόν με τον Αλφόνσο Χόρτ έχουν ως εξής. Ο Αλφόνσο Χόρτ στο προηγούμενο παιχνίδι στο ΑΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ χτύπησε σε μια διεκδίκηση και έχει μια φλεγμονή ψηλά στο πόδι. Τις τελευταίες μέρες δεν έχει προπονηθεί. Του έχουν γίνει ενέσεις κορτιζόνης. Ο γιατρός του Ολυμπιακού λοιπόν μας είπε ότι ο Αλφόνσο Χόρτ ναι μεν δεν είναι έτοιμος και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τον Ολυμπιακό, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί είναι μεγάλη ανάγκη, ίσως για μερικά λεπτά θα μπορεί να μπει στο παρκέ και από εκεί και πέρα όταν θα μπει στο παρκέ θα δει αυτός και ο γιατρός αν μπορεί να συνεχίσει. Αυτό το λέω διότι δεν έχει προπονηθεί και δεν μπορούν να κρίνουν πώς θα ανταποκριθεί ο Χόρτ σε κατάσταση αγώνα. Ο Χόρτ λοιπόν δεν θα ξεκινήσει στην πεντάδα, για το αν θα παίξει αργότερα θα το δούμε όταν επιστρέψουμε εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά από ένα τελευταίο διαφημιστικό. Δύο ειρηνική φιλία λοιπόν, η ομάδα σχεδόν έτοιμος για το τζάμπολ με διαιτητές τον Νίκο Πιτσίλκα και τον Νίκο Ζαβλανό και να έχει πέντε βασικές σήμερα του Σούποτιτς χωρίς τον Φόρτ, με Παπαλουκά Νίκα Κβάτσε στην περιφέρεια, με τον Ριζασέ, με τον Φόρεστ και τον Ζευροσένκο κατά τα καλάθια, χωρίς τον Παπα-Νικολάου αυτή τη φορά στην αρχική πεντάδα, το λέω γιατί ο Παπα-Νικολάου ξεκίνησε στο προηγούμενο μάτς, αν και έδωσε λίγο λόγω των φάουλ. Για την ΑΕΚ, ο Χόλντεν με τον Ζήση στην περιφέρεια, ο Κακιούζης, ο Ντικούδης και ο Μπέτς συμπληρώνουν την αρχική πεντάδα την οποία διάλεξε ο Ντράγκαν Σάκοτα. Το γήπεδο είναι γεμάτο αν εξαιρεθούν οι νεκρές ζώνες τις οποίες έχει αφήσει έχει, και αυτή τη φορά επιβάλλει η αστυνομία για τον φόβο των Ιουδαίων. Από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού ο κόσμος είναι περίπου 8.500 άτομα με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων που διατέθηκαν. Κάπου 2.000 οπαδοί της ΑΕΚ το απέναντι πέταλο, δεξιά όπως παρακολουθείτε εδώ στο γενικό πλάνο. Και τζάμπολ σε δευτερόλεπτα πλέον, ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1, πήρε τους δύο πρώτους τελικούς. Τον πρώτο στο ΆΚΑ όταν έσπασε το μαντάρα της ΑΕΚ με 82-74 μετά από δύο παρατάσεις. Τον δεύτερο εδώ παρά την απουσία των οπαδών του με 75-70. Ενδιάμεσα όμως, μεσοβδόμαδα μάλλον, η ΑΕΚ πέτυχε την πρώτη και μοναδική της ως τώρα νίκη με 85-78, μείωσε, έμεινε ζωντανή. Αλλά είναι, και, είναι πάντα με την πλάτη στον τοίχο. Μένει λοιπόν να δούμε αν θα γίνει σήμερα το 3-1, όπου ο Ολυμπιακός κατακτά το double εδώ μπροστά στο δικό του κοινό, ή το 2-2. Η έδρα είναι μπετόν στους αγώνες του Ολυμπιακού εναντίον ΑΕΚ, όπως βλέπετε στην κάρτα την οποία μας δίνει η Βίκη Μιχέλη. Ο Ολυμπιακός μετράει μόνο νίκες, 17 νίκες σε 17 αγώνες πρωταθλήματος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με αντίπαλο την ΑΕΚ. Η μοναδική του ήττα εδώ είναι σε αγώνα κυπέλου τον Σεπτέμβρη του 1999. Έχει χάσει δύο φορές επίσης γηπεδούχος από την ΑΕΚ την τελευταία διετία, αλλά όχι σε αυτό το γήπεδο, μία στο Μαρούσι το οποίο χρησιμοποίησε στην προπέρσινη περίοδο και μία στη Γλυφάδα φέτος στην διάρκεια της κανονικής σεζόν. Ένα πλάνο με τους φανατικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Μέχρι τώρα
στα τρία μάτς των τελικών. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ήταν απόντες για διάφορους λόγους, αφού το μεν παιχνίδι του Ειρήνης και Φιλίας έγινε και κλεισμένο το θυρών, ενώ στα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ η ΑΕΚ, μάλλον ο Ολυμπιακός, δεν θέλησε να πάρει εισιτήρια. Φίλιππε, δεν σε έχουμε ακούσει ακόμα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Ας τα πούμε συνέχεια, αρχίζει το μάτς. Για να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει αυτή η βραδιά, η τέταρτη βραδιά των τελικών. Και να δούμε επίσης κατά πόσον έχουν άσους κρυμμένους στα μανίκια οι δύο προπονητές. Είδαμε τον Χρήστο Ταπούτο να έρχεται από το πουθενά περίπου και να γίνεται ήρωας στο τέταρτο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, θέλοντας και μη, θα έχει διαφορετικά σχέδια σήμερα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, αφού απουσιάζει ο Αλφόνσο Πόρ. Ο Νικακβάτζε είναι ο αντικαταστάτης του Πόρ στην αρχική πεντάδα. Ο Μπέτς εναντίον του Ζευροσένκο στην πρώτη μονομαχία του τέταρτου τελικού. Πάμε λοιπόν είτε για το 3-1 και την απονομή, είτε για το 2-2, με το οποίο θα ανανεωθεί το ραντεβού των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον ευνηδιασμό στην πρώτη φάση του αγώνα και τον ολοκληρώνει με το lay-up του Ριζασέ. 2-0. Ο Νικακβάτζε έχει αναλάβει τον Holden, από ό,τι φαίνεται. Τικούδης με τον Φόρεστ. Ισοφάριση από τον Δήμο Τικούδη. Και πάλι οι δυο τους εδώ αντίπαλοι, Φόρεστ και Τικούδης. Ο Φόρεστ παίρνει τη ρεβάνς. Ζήσης θα ψάξει βοήθεια. Η πάσα στον Τικούδη, ο οποίος θα καρφώσει την μπάλα. 4-4. Εδώ ο Τικούδης. Περίεργο για τέταρτο τελικό. Ξεκινάει με πολύ χαλαρές άμυνες και από τις δύο πλευρές. Τέσσερις επιθέσεις, τεσσάρια καλάθια. Και εύκολα καλάθια. Και σχετικά εύκολα, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ο Φόρεστ γυρίζει, πήγε ο Χόλτεν για βοήθεια. Εν τέλει το σούτ ήταν άστοχο. Το πρώτο άστοχο σουτ αυτού του τέταρτου τελικού. Επιθετικό φάουλ. Την μπάλα ξανά για τον Ολυμπιακό λοιπόν από το φάουλ του Ζήσης, τον Νικακβάτζε. Κάνει εντύπωση, ο Σάκο, όπως και στο προηγούμενο μάτς, ξεκινάει με τον Ζήσης στην πεντάδα. Θα τον βγάλει σε λίγο άραγε και δεν θα τον ξαναβάλει καθόλου, όπως είχε σε εκείνο το μάτς. Και τι εξυπηρετεί αυτό? Έμεινε λοιπόν στον πάγκο και σήμερα ο κορυφαίος του προηγούμενου αγώνα, ο Χατζής. Δεύτερο φάουλ του Ζήση, πολύ γρήγορα. Σε 1,5 λεπτό αγώνα. Φόρεστ, Κακβάτζε, πολύ έξυπνα, αλλά έχασε την ισορροπία στο τέλος. Χόλτεν. 0 στα 9 είχε στο προηγούμενο μάτς. 0 στα 10 σύνολο. Και η καταμέτρηση συνεχίζεται τον άστοχον σουτ. Φόρεστ. Το φάουλ από τον Μπέτς που πήγε να δώσει βοήθεια, αλλά το έκανε με τρόπο αντικανονικό. Ήδη 3 φάουλ για την ΑΕΚ, 0 για τον Ολυμπιακό. Και τώρα ακούγονται εκεί πρώτες διαμαρτυρίες. Για να δούμε, υπάρχει πραγματικό φάουλ. Το φάουλ υπήρξε μόνο στη φαντασία των διαιτητών. Σάκοτα και Φώτης Κατσικάρης, συνεργάτες στον πάγκο της ΑΕΚ. Πέντε τέσσερα με τον James Forrest. Και ο Holden με τον Παπαλουκά φρουρό στο μαντουμαν του Ολυμπιακού. Ο
Κακιούζης. Γύρισε, απέφυγε τον Ρίζα Σε. Φοβερές μάχες για το rebound. Εν τέλει το μαζεύει ο Ρίζα Σε, ο οποίος θα χτυπήσει στον ευνηδιασμό. Έκτακτη προσπάθεια και από τη στιγμή που πήρε το rebound και μετά που απελευθερώθηκε από την πίεση των αντιπάλων και στο τελείωμα. Ξανά το σλάλομ του Γάλλου και το δεύτερο του καλάτι στον αγώνα. 8-4. Το πρώτο φάουλ σε βάρος του Ολυμπιακού. Χρεώνεται στον Ικάκ Μπάτζε. Γιώργο, τι τρέχει εκεί, βλέπω διαβουλεύσεις στη γραμματεία. Ο μισάριος του αγώνα Νίκο έκανε παρατήρηση στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι ακούστηκαν ηχητικά, κάτι το οποίο απαγορεύει να τον κανονισμό του Ισαντίου. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουν τα ηχητικά εφέ από τα μεγάφωνα του σταδίου. Εν πάση περιπτώσει απαγορεύεται, αλλά όποιος παραβαίνει, ας πούμε, δεν υπακούει σε αυτή την απαγόρευση, πληρώνει ένα μικρό πρόστιμο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και έτσι λοιπόν τα εφέ συνεχίζονται κανονικά. Άστοχο σούτ από τον Μπέτς, ο Φόρες στο rebound. Ζευροσένκο και Παπαλουκάς. Εδώ οι δύο προπονητές, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν παρακολουθώντας το παιχνίδι. Ο Νικάκ Βάτζε θέλει να χορέψει μες στην άμυνα της ΑΕΚ. Παίρνει το φάουλ, δεν μπορέσε να βάλει και το καλάθι. Ο Ντικούδης νομίζω, όχι, ο Μπέτς θα χρεωθεί το φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Μπέτς. Κοιτάξτε πώς προσπάθησε ο Μπέτς εδώ να κλείσει το διάδρομο. Του Νικάκ Βάτζε, αυτό που κάνει το φάουλ. Δύο και γι' αυτόν. Πάντως για μια ακόμα φορά εντυπωσιάζει το θράσος του Νικάκ Βάτζε. Πολύ μικρός, πρώτη του χρονιά ουσιαστικά που παίζει μπάσκετ. Πρέπει να είναι έμφυτο αυτό το θράσος, δεν εξηγείται αλλιώς. Θυμηθείτε, φίλοι ακροατές, ότι φίλοι τηλεθεατές, ότι είναι Καβάτσε και γίνει ήρωας από το πουθενά σε έναν αγώνα Ολυμπιακού σε αυτό εδώ το γήπεδο, για την Ευρωλίγκα όμως, φέτος. Holden στον Μπέτς. Τικούδης προσποίηση, τον πάσιμο, το φάουλ του Φόρεστ. Εκεί υπάρχει μια τρύπα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Φόρεστ έχει πρόβλημα, δεν είναι σε θέση να μαρκάρει τον Τικούδη. Και όπως λέει ο Γιώργος Συρίγος, ήδη ο Σουμπότιτς, βλέποντας το πρόβλημα, σηκώνει τον Ντεμιγκέλ, ο οποίος είναι σαφώς ικανότερος αμυντικός από τον Αμερικάνο. Δήμος Τικούδης έχει δικαίωμα για βολές, αφού κρίθηκε από τους διαιτητές ότι το φάουλ έγινε πάνω στην προσπάθεια για σουτ. 15. Ο μοναδικός παίκτης της ΑΕΚ που έχει σκοράρει ως τώρα, ο Ντικούδης. Ζευροσένκο. Ο Παπαλουκάς απέναντι σε καινούρια άμυνα, από ό,τι φαίνεται, άμυνα ζώνης. Θα τη δούμε και στην πορεία. Δεν νομίζω ότι είναι ζώνη. Ολυμπιακός τώρα βρίσκει λύση σε επιθετικό rebound. Πάλι με τον ζεστό Ρίζα Σε. Ξανά το άστοχο του Φόρεστ. Το εύκολο rebound του Ρίζα Σε. Το λέει up. Κακιούζης. Είναι Κακβάτζε. Αναγκάζεται να βάλει φρένο και τώρα ο Παπαλουκάς. 4 λεπτά, 12-6 το σκορ. Το φάουλ του Holden, ο Ολυμπιακός εκτελεί ήδη βολές. 5 ομαδικά για την ΑΕΚ. Πάντως μπορώ να οφείλω να πω ότι σε αυτά τα 4,5 λεπτά οι διαιτητές σφύριξαν αρκετά πιο εύκολα τα φάουλ εις βάρος της ΑΕΚ παρά εις βάρος του Ολυμπιακού. Είδατε τη φάση στην οποία χρεώθηκε με το φάουλ ο Holden αριστερά. (13-6) με τον James Forrest. (5) πόντι μέχρι εδώ και 3 στις 3 βολές για τον Αμερικανό.
14-6. Ώστε και χωρίς τον Φόρντ ο Ολυμπιακός βάζει αυτός το πρώτο λιθαράκι για την νίκη. Ο Χόλντεν σε ένα καλάθι μετά από αμέτρητες ώρες εντός εισαγωγικών αγώνα. Μετά από τουλάχιστον 45 λεπτά αγώνα. Σε όλο το προηγούμενο ήταν στο 0. 14-8. Ζακ Μπάτζε. Τον Ζήση, ο οποίος έχει και δύο φάουλ. One man show από τον Ζακ Μπάτζε. Τρίτο φάουλ του Ζήση. Ο Σάκοντα χτυπιέται στον πάγκο του. Εδώ το φάουλ από τον νεαρό. Και άλλη μια φορά το φάουλ του Ζήσης στον Νίκα Κβάτζε. Τρία λοιπόν ο Ζήσης. Και ο Ταπούτος κατευθύνεται στην καρέκλα του αντιπροματικού. Προτίμησε αυτόν για έκτο παίκτη ο Σάκοντα σήμερα παρά τον Χατζή. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε 7 βολές μέχρι τώρα. 8-8, συνεπώς η μισή του πόντι είναι από τη γραμμή. Holden. Κικούδης, πολλές προσποιήσεις και το καλάθι. 16-10 από τον Τικούδη, ο οποίος θέλει να επιβάλλει τον νόμο του τώρα νωρίς, γι' αυτό και ο Σούποτιτς, βλέποντας την αμυντική αδυναμία του Φόρεστ, θα βάλει στο παιχνίδι τον Ντε Μιγγέλ. Ωραία πάσα του Παπαλουκά. Έτοιμο καλάθι στον Σεβροφίνκο. 18-10, ο Dragan Σάκοντα αναγκάζεται να πάρει time out μετά από 5,5 λεπτά, στο οποίο ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού. Ξανά η φάση πριν διακόψουμε για τα διαφημιστικά. Από την απέναντι πλευρά. Επιστροφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου μετά από 5,5 λεπτά ο Ολυμπιακός προηγείται με 8 πόντους, 18-10. Οι ομάδες επιστρέφουν με αλλαγές στις πεντάδες τους. Ο Ολυμπιακός με τον Ντε Μιγγέλ αντί του Φόρεστ, η ιδέα ΑΕΚ με τον Ταπούτο στη θέση του Ζήση. Εμείς ακούμε τον Γιώργο Συρίγο. Δεν ήταν ικανοποιημένος, Νίκο, από τις επιδόσεις των παικτών του στην άμυνα, κυρίως ο Dragan Σάκοντα, και επιπλέον έκανε συγκεκριμένες παρατηρήσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο Παπαλουκάς σε περίπτωση που κατέβει στο low post, όπως συνέβη στην προηγούμενη φάση, και έδωσε έτοιμο καλάθι στον Ζεβρεσέγκο. Όπως βλέπετε ξανά, ο Κακιούζης έκανε γκολ μπάλα στον Ολυμπιακό, ο οποίος μπορεί να φτάσει τώρα την διαφορά σε διψήφιο αριθμό αν σκοράρει. Παπαλουκάς, 20-10. Απέναντι σε άμυνα η οποία απλώς δεν υπήρχε σε αυτή τη φάση. Ταπούτος. Κακιούζης χαμηλά, γύρισε, νίκησε τους πάντες. Δεν μετράει το καλάθι όμως, κάποιος ακούμπησε την μπάλα, ο Μπέτς. Όχι, ο Ζαβλανός λέει ότι μετράει. Ναι, οι διαιτητές έχουν προς στιγμή τουλάχιστον αντίθετη άποψη μεταξύ τους. Να δούμε το replay τι λέει. Ο Ζαβλανός, αν ερμηνεύω σωστά τα νοήματά του, λέει στον Πιτσίλικα, εγώ είδα καλύτερα, και παίρνει την φάση πάνω του. Δεν την έχει ακουμπήσει ο Μπέτς. Έβαλε τον πλησίας, αλλά δεν φαίνεται να την ακουμπάει. Τώρα θα φανεί πιο καλά. Εδώ είναι λίγο μπερδεμένο. Στο κοντινό είναι λίγο, μπορεί και να ακουμπάει, μπορεί και να μην ακουμπάει. Εν τέλει το καλάθι του Κακιούζη μέτρησε, όπως μέτρησε βεβαίως και η βολή, αυτό την οποία ολοκλήρωσε αυτό το τρίποντο. Αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως, και με διέκοψε η προσπάθεια του Κακιούζη και η αμφισβήτηση για το αν μετράει ή όχι το καλάθι, είναι ότι ενώ η ΑΕΚ έχει αμυντικό πρόβλημα, στην αλλαγή που έκανε ο προπονητής της έβαλε έναν καθαρά επιθετικό παίκτη μέσα, τον Ταπούτο. Που ναι μεν μπορεί να βελτιώσει την επιθετική κατάσταση, αλλά να χειροτερέψει την αμυντική. Ολυμπιακός με τον Νίκα Κβάτζε τώρα να κατεβάζει την μπάλα. Αυτό να ανέλαβε ο Ταπούτος. Παπαλουκάς με τον Χόλντεν, ο Ρίζασε για μια στιγμή ελεύθερος. Εν τέλει προσπαθεί να διασπάσει μόνος του την άμυνα. Είναι μια πάσα στο πουθενά. Ο Ντικούδης ολοκληρώνει την αμυντική προσπάθεια των συμπαικτών του. Για ξανά με την μπάλα δική της. Ντικούδης σκέφτηκε το τρίποντο, δεν το επιχείρησε. Ο Ριζασέ κλέβει μπροστά στον Κακιούζη.
Και τώρα ο Παλουκάς θα κατεβάσει την μπάλα. Ίσα ίσα πρόλαβε στα 8 δευτερόλεπτα που δίνουν οι κανονισμοί να περάσει τη σέντρα. Κατβάτζε, φεύγει ο Νταπούτο και έκανε επιθετικό φάουλ. Ο Μπέτς ρίσκαρε εδώ αφού έχει δύο προσωπικά φάουλ. Ωστόσο με την φορά που είχε ο Κατβάτζε. Κάθισε και περίμενε, δεν μετακινήθηκε. Είδατε ξανά άλλωστε ότι ο Μπέτς είχε στηθεί και περίμενε αρκετή ώρα τον Μίκα Κατβάτζε. Ο Μπέτς εδώ. Και φάουλ μακριά από την μπάλα. Φάουλ το οποίο δίνει στην ΑΕΚ δικαίωμα για βολές. Στον Κακιούζη συγκεκριμένα. Όπως είδατε πριν ο Νικακβάτζη έχει δύο προσωπικά φάουλ. Τώρα έχει και ο Ντεμιγκέλ ένα. Είδατε σχεδόν στο κέντρο της κοινότητας λίγο πιο δεξιά. Και ο Φόρτ θεατής. Λόγω του τραυματισμού για τον οποίο σας μίλησε ο Γιώργος Συρίγος στο ξεκίνημα της μετάδοσής μας. 20-14. Η ΑΕΚ έχανε με 10, αλλά με τους συνεχόμενους πόντους του Κακιούζη πλησιάζει. Κακιούζης με μέσο όρο μόνο 8 πόντους στους τελικούς και 11 στα 27 σούτ συνολικά. Πολύ χαμηλό ποσοστό. Πέτυχε 5 μαζεμένους. Ριζασέ. Ζαβροσένκο περιμένει τον Παπαλουκά. Ντεμιγκέλ. Πολύ κακή πάση. Πολύ άσχημη πάση. Και ενώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να γίνει ένα καλό backdoor στη φάση αυτή, τις κατέστρεψε η άσχημη πάσα του Ισπανού. Διακοπή για διαφημίσεις λόγω time out και επιστρέφουμε. Ολυμπιακός 20, ΑΕΚ 15, 2:44 πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. Πανηγύρι στις κερκίδες όπου κάθονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού, 8-9.000 τον αριθμό υπάρχει. Πάντως να επισημάνουμε Νίκο ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλύτερη από εκείνη που ζήσαμε στο δεύτερο, στο δεύτερο ημιτελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και μόλις το έπεσε εκτοξεύτηκε ένα καλό γκολ. Η ΑΕΚ με τον Ταπούτο τώρα, ο οποίος χάνει την μπάλα και για να περάσει ένα σε δύο. Παπαλουκάς, 22-15. Είναι η τρίτη περίπτωση που η ΑΕΚ χάνει την μπάλα και δέχεται κατευθείαν καλάθι. Το έπαθε μια φορά που κατέβαζε την μπάλα ο Κακιούζης, μια φορά τώρα και άλλη μια φορά που ο Ταπούτος προσπάθησε να πασάρει στον Κακιούζη. Δικούδης. Έχει μπει και ο Πασχάλης μετά τη ΑΕΚ στη θέση του Μπέτς. Ταπούτος πάει μόνος του. Διώχνει σωστά την μπάλα, σύνομα ο Ριζασέ. Ήταν από το Ταπούτο, αλλά επίσης πολύ καλή και αμυντική προσπάθεια που έγινε. Αστοξιονικά εκβάζε με τη σειρά του, ο Ντικούδης τρέχει, προλαβαίνει την μπάλα. Και ψάχνει μια γρήγορη επίθεση, δεν υπήρχε όμως περιθώριο. Υπήρχε. Αν ο Κακιούζης τολμούσε να πασάρει την ώρα που έπρεπε στον Ταπούτο, υπήρχε περίπτωση όχι μόνο για καλάθια αλλά και για goal foul. Καθόλου ο Νικακμπάτζε μόνος του θα ήταν πολύ δύσκολο να σταματήσει το Ταπούτο. Έχει δύο foul, ίσως και να τον άφηνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν το τόλμησε ο Κακιούζης. Στη συνέχεια της φάσης ο Χόλντεν κέρδισε foul και δικαίωμα για βολές. Δεύτερο foul από τον Ντεμιγκέλ. Ο Φόρεστ κατευθείαν στο παρκέ αντί του Ισπανού. Σούποντιτς και Ντεμιγκέλ, όλο και κάποιο ποδοσφαιρικής φύσεως καλαμπούρι θα αντάλλαξαν σήμερα που έπεσαν Ισπανία-Σλοβενία στο Μουντιάλ. 3-1 παρεμπιπτόντος. Δύο βολές λοιπόν για τον Χόλντεν, ενώ ετοιμάζεται ο Νίκος Χατζής. Πού θα μπει, στη θέση του Κακιούζη ή στη θέση του Ταπούτου. 22-16. Ριζασέ με τον Κακιούζη κοντά του. Φόρεστ από τα 6 μέτρα. Το δικό του σουτ. 24-16. Για τον Φόρεστ, ο οποίος μπορεί και να παίζει το τελευταίο του παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Αν τελειώσει για τον Ολυμπιακό η χρονιά σήμερα. Αν τελειώσει η χρονιά σήμερα, πολύ ενδεχομένως παίζει το τελευταίο του παιχνίδι στην ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. 24-19 με τον Χόλντεν. Αν η ΑΕΚ πάρει
τις βοήθειες που δεν είχε στα τρία προηγούμενα μάτς από το Holden, τότε μπορεί να πει κανείς ότι έχει αξιώσεις και μάλιστα μεγάλες, με δεδομένη μάλιστα την απουσία του Φόρντ. Ο Πασχάλης κάνει ένα μάλλον χαζό φαουλ για την ομάδα του, σχεδόν στη σέντρα στον Παπαλουκά, και τον στέλνει στη γραμμή. Ο Χατζής στη θέση του Κακιούζη για τα τελευταία 47 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Ξανά το φάουλ από αντίθετη λήψη, από κάμερα που βρίσκεται απέναντι δηλαδή. Ο Τόμιτς, ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο παρκέ. Αντί του Νικάκ Μπάτζε. 24-19. Τέσσερις πόντοι και δύο ασίστα από τον Παπαλουκά. Σάκοτα και Σούμποτιτς, άλλοτε συνεργάτες στον Ηρακλή, σήμερα δεν μιλούνται. Εδώ και χρόνια μάλιστα. Αν μη τι άλλο, κάθονται δίπλα-δίπλα στις συνεντεύξεις τύπου. Έκαναν αυτό το υποτυπώδες βήμα. 25-19 με τον Παπαλουκά να ευστοχεί σε μία μονοβολή. Ταπούτος. Δικούδης. Holden. Θα δοκιμάσει πάλι. Δεν αφήνει στον Δικούδη. Το πάσιμο. Το rebound από τον Forrest. 22 δευτερόλεπτα τα 20 για τον Ολυμπιακό. Τώρα βλέπετε και τα δύο χρονόμετρα. Η διαφορά στους 6 υπέρ των Ερυθρολεύκων, παρά την απουσία του Φόρντ. Αυτό που δεν έχει ΑΕΚ στα πρώτα 10 λεπτά του σημερινού αγώνα είναι αυτό που τη χαρακτήριζε σε όλα τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου, το επιθετικό rebound. Είναι στο 0. Εδώ παρά λίγο να κλέψει την μπάλα ο Holden. Ο Ολυμπιακός έχει μια επίθεση 2 δευτερολέπτων, όπως βλέπετε κάτω. 2 από τα 5,5 που υπολείπονται για να λήξει η πρώτη περίοδος. Θα ψάξει λοιπόν ένα γρήγορο σουτ, ένα σουτ αμέσως. Η πάσα του Παπαλουκά στον Τόμιτς, το σουτ θέλοντας και μη. Και όμως, 27-19 από τον Μίλαν Τόμιτς. Το τελευταίο σουτ από τον Χατζή. Αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός στο συν 8 με το καλάθι του αρχηγού του, του Μίλαν Τόμιτς, στη λήξη του χρόνου της επίθεσης. Σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός θα έλεγα ότι βρήκε αναπάντεχα μαλακή την άμυνα της ΑΕΚ. Η άμυνα της ΑΕΚ ήταν μαλακιά σαν βούτυρο. Εξού 27 πόντι που βρήκε ο Ολυμπιακός. Και επιβολήθηκε επίσης από το γεγονός ότι πήγε πολλές. Και πάλι μαζί σας κυρίες και κύριοι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μετά από 10 λεπτά στον τέταρτο τελικό των play-off, ο Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΚ 27-19. Παρότι δεν έχει στις τάξεις του τον Αλφόνσο Φόρντ, ο οποίος είναι στη δωδεκάδα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου λόγω τραυματισμού. Στο σύν 8 λοιπόν ο Ολυμπιακός, διαφορά έφτασε και τους 10 πόντους λίγο νωρίτερα. Και δύο παντί του, όπως ακούτε, στις γιορτές της Κερκίδας. Ξέρουν ότι αν όλα πάνε καλά για την ομάδα τους, θα πανηγυρίσουν απόψε το double, το πέμπτο της ιστορίας του Ολυμπιακού. Όμως ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Ο Holden με σουτ 2 πόντων, με καλάθι 2 πόντων, μειώνει σε 27-21. Να που ξύπνησε ο Holden, έχει 8 πόντους. Έμεινε στο 0 στο τρίτο παιχνίδι, έτυχε 16 στο δεύτερο και 15 στο πρώτο. Rebound από τον Πασχάλη ψηλά. Δικούδης, πάει γρήγορα, θα νικήσει το Ζευροσένκο, πολύ εντυπωσιακά. 27-23. Η ΑΕΚ έπιασε έναν οργάνωση την άμυνα του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ δείχνει να μπει και πιο συγκεντρωμένη σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ριζασέρ ψάχνει βοήθεια, ψάχνει στήριγμα. Τόμιτς. Φόρεστ. Ο Παλουκάς για 3. Πάνω σε άμυνα, ενστάσει, δεν είναι και πολύ χρόνο. Holden. Κακή πάσα του Holden, την αλλίωσε ο Παπαλουκάς. Τώρα η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Για τον Ολυμπιακό λέει ο Ζαβλανός. Για να δούμε το replay. Δεν βλέπω διαμαρτυρίες πάντως. Ναι, αυτό είναι βεβαίως μια ένδειξη. Ξανά η πάσα. Εδώ θα γυρίσει ο Ριζασέ, η μπάλα θα βρει. Ναι, βρήκε πρώτα στο πόδι του Ριζασέ, αλλά μετά βρήκε και στο πόδι του παίκτη της ΑΕΚ. Οπότε σωστά την έδωσαν οι διευθυντές. Η ΑΕΚ έχασε εδώ μια ευκαιρία να μειώσει στο ένα καλάθι. 27-23 το σκορ. Ριζασέ ελεύθερο στη γωνία.
Πολύ άσχημος σέντρα. Χατζής. Φάουλ του Τόμιτς. Και time out το οποίο ζητά. Όχι, δεν το θέλει τελικά. Ο Σούμποτς είχε ζητήσει time out, το ακύρωσε. Η μόνη κίνηση που κάνει προς στιγμή είναι να ρίξει το παιχνίδι τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, ο παίκτης ο οποίος πήρε τον Ολυμπιακό από το χεράκι και τον έφερε στο τελικό. Αυτός ήταν δηλαδή που συνέβαλε τα μέγιστα στην δεύτερη νίκη του Παναθηναϊκού. Και μετά ήταν αυτός ο οποίος στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ έσπασε το πλεονέκτημα της έδρας. Έκτοτε για δύο μάτς ο Παπα-Νικολάου ουσιαστικά ήταν θεατής. Βεβαίως ο Ολυμπιακός αν πάρει τον τίτλο και μόνο με αυτά που έχει κάνει ο Παπα-Νικολάου του χρωστάει μια λαμπάδα στον πόη του που λέει ο λόγος. Διότι ας μην ξεχνάμε στο πρώτο μάτς έπαιζε χωρίς Φόρτ. Όχι απλή λαμπάδα, μεγάλη λαμπάδα, πολύ μεγάλη λαμπάδα. Στο πρώτο μάτς ο Ολυμπιακός θυμίζω έπαιζε χωρίς Φόρτ, χωρίς Ριζασέ και χωρίς Τόμιτς. Και μάλιστα σε ένα μάτς που πήγε στα 50 λεπτά στις δύο παρατάσεις. Ζευροσένκο στο rebound από το άστοχο του Χατζή. Ο Παπα-Νικολάου μπήκε στη θέση του Παπαλουκά. Αλλάζει λοιπόν το σχήμα του Ολυμπιακού. Φαίνεται ότι ο Τόμετς θα γίνει playmaker. Νάτος. Ο Ολυμπιακός γίνεται πιο αργός τώρα, πιο προβλέψιμος. Αλλά ίσως και πιο μυαλωμένος. Επιθετικό φάουλ του Παπα-Νικολάου. Πάνω στον Holden, ο οποίος πονηρά εκεί χώθηκε στα πόδια του Παπα-Νικολάου. Κοιτάξτε εδώ. Δεν χώθηκε καθόλου. Ο Παπα-Νικολάου πήγε πάνω του κατευθείαν, στο στήθος. Καθαρή παντός περίπτωση επιθετικού φάουλ. Ο Παπα-Νικολάου πάντως αναλαμβάνει και τον Holden στην άμυνα του Ολυμπιακού. Βλέπετε εδώ. Το ξανακάνει. Χατζής. Ο Χατζής κάνει με τη σειρά του επιθετικό φάουλ, σπρώχνοντας μακριά από την φάση του Παπα-Νικολάου. Εκτοπίζοντας τον Παπα-Νικολάου. Εδώ. Σειρά του Παπα-Νικολάου θα κερδίσει από πονηριά ένα στήριγμα. Ανοίγει και διάλογο με τον Σάκοτα και τον Φώτη Κατσικάρη. Τώρα τι είπαν, μας ζητάτε και πολλά. Άλλωστε γίνεται πάρα πολύ φασαρία και δίπλα να είναι κανείς, πολύ δύσκολα ακούει. Τόμιτς. Ριζασέ με τον Φόρεστ, αυτός με πολύ φόρα, αλλά τον σταμάτησαν στον αέρα. Κακιούσης και κυρίως ο Πασκάλης. Επίθεση 8 δευτερολέπτων για τον Ολυμπιακό. Προηγουμένως βέβαια βρήκε λύση ακόμα και στα 2 δευτερόλεπτα με τον Τόμιτς. Για να δούμε τώρα. 27-23, ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει στη δεύτερη περίοδο. Στην οποία έχουν παιχτεί 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Δώδεκα σερί εντός έδρας νίκες επί της ΑΕΚ έχει ο Ολυμπιακός στην ιστορία των play-off. Αν σας ενδιαφέρει η παράδοση, η ιστορία. Λάθος ο Παπα-Νικολάου, έκλεψε ο Τικούδης. Κουβαλάει την μπάλα, αλλά αυτό αποδεικνύεται κακή ιδέα. Άρα λίγο ο Ζεφροσένκο να την κλέψει. Πάντως αποσόβησε το καλάθι. Τώρα θέλει το time out ο Σούμποτης. Μετά από 3 σχεδόν λεπτά, στα οποία η ομάδα του έχει μείνει στο 0. Ξανά μαζί σας σε λίγο, αφού πρώτα δούμε την φάση του παρολίγων κλέψιμου του Ζεφροσένκο. Ξανά μαζί σας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 7 και 12 πριν τελειώσει το ημίχρονο. 27-23 προηγείται ο Ολυμπιακός της ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό των play-off. Ο Γιώργος Συρίγος θα πάρει το μικρόφωνο σε λίγο αφού δούμε πρώτα την κάρτα. Ολική μεταμόρφωση της ΑΕΚ προς το χειρότερο στους τελικούς σε σχέση με την κανονική περίοδο. Οι βολές από το 74% έπεσαν στο 67%. Στα δίποντα από 55% η ΑΕΚ έπεσε στο 44%. Είναι σε όλα πολύ. Στα τρίποντα από 38-25%. Τα λάθη από 12,6 πήγε στα 18,3. Πραγματικά αγνώριστη η ΑΕΚ στους τελικούς, το λέει και η στατιστική. Το έχουμε δει όλοι όσοι έχουμε παρακολουθήσει τα τρία πρώτα μάτσα. Γιώργος, πούμε. Καταρχήν, Νίκο, θα πούμε ότι ο Λευτέρης Σούμπορτς θεωρεί ότι οι παίκτες του μεταμορφώθηκαν ριζικά, αρνητικά όμως όσον αφορά την επιθετική τους παρουσία. Θεωρεί ότι έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους, έχασαν τις σωστές επιλογές τους, τους ζήτησε υπομονή, τους ζήτησε ηρεμία και από εκεί πέρα, όσον αφορά τον τεχνικό τομέα, τα επόμενα συστήματα του Ολυμπιακού στις επόμενες επιθέσεις είναι κυρίως για τον Στεφάν Ριζασέ. Από εκεί πέρα, όσον αφορά την άμυνα, ο Λευτέρης Σούμπορτς είπε ότι υπάρχουν άλλα δύο φάουλ να δώσουν οι παίκτες του πριν στείλουν την ΑΕΚ στην γραμμή και ζήτησε να τα εκμεταλλευτούν. Ο Holden παίρνει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου.
Προηγουμένως είχε κάνει και ο Τόμιτς ένα φάουλ. Αυτό το φάουλ του Παπα-Νικολάου φέρνει τον Ολυμπιακό στα 4. Ούτως ή άλλως ο Χόλτεν έχει δικαίωμα για βολές, επειδή το φάουλ έγινε πάνω στην προσπάθεια για σουτ. 4-1 είναι το φάουλ στην δεύτερη περίοδο. Ο Μπιλμπά μπαίνει στη θέση του Πασχάλη. Και ο Χόλτεν πάει στη γραμμή. Οι βολές είναι 2 βεβαίως. Γιατί ορισμένοι ζήτησαν 3, αλλά είναι σαφές ότι ο Χόλτεν πατούσε τη γραμμή των 6 και 25. Ο Χόλτεν εξακολουθεί να χρηστεύει βολές. Στους τελικούς ο Χόλτεν έχει 11 στα 45 σουτ πριν το σημερινό μάτς, δηλαδή 23% παρακαλώ ποσοστό. Τώρα χάνει και 2 βολές, μία στις 4 μέχρι τώρα. 27-23, το σκορ παραμένει. Παπα-Νικολάου, Φόρεστ. Ριζασέμις, κορίτα. Τα 4 μέτρα θα σημαδεύσει σίδερο. Ο Φόρεστ μαζεύει το rebound. Το Τόμιτς αμέσως για 3, παρότι η ομάδα γιατί, του αφού είχε ανανεωθεί ήταν 5 εναντίον 4. Μα η επίθεση είχε ανανεωθεί. Και τώρα ο Παπα-Νικολάου κάνει και άλλο λάθος. Κάνει ένα φάουλ, εν πάση περιπτώσει, το οποίο δίνει στον Χατζή δικαίωμα για βολές. Ήταν το 5ο ομαδικό φάουλ του Ολυμπιακού. Ξανά η φάση, το φάουλ του Παπα-Νικολάου, ήδη το 3ο του. Μετά από ένα μεγάλο παιχνίδι, ο Παπα-Νικολάου πάει για τρίτη αποσία. Όπως και στα 2 προηγούμενα μάτς, πολύ γρήγορα ο Παπα-Νικολάου αποσύρεται στον πάγκο. Και αν ο Σούμποτιτς ακολουθήσει την τακτική των 2 προηγούμενων αγώνων, δεν θα το ξαναβάλει. Ο Χατζής πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο. Θυμηθείτε την παράσταση που έδωσε στο προηγούμενο μάτς με τους 20 πόντους. 20 πόντοι και 0 λάθη παρακαλώ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πετύχει πόντο ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Η μπάλα θα δοθεί στον Ολυμπιακό. Αφού κάποιος παίκτης της ΑΕΚ ήταν απλώς θα την επανέφεραν απέξω. Επειδή κάποιος παίκτης της ΑΕΚ βιάστηκε να πείσουν. 27-24. Απαλουκάς. Φόρεστ. Τεράστιο επιθετικό πρόβλημα ο Ολυμπιακός. 4 λεπτά αφλογιστίας για τον Ολυμπιακό. Όχι ότι και έχει φωτιά στα καλάθια στο ίδιο διάστημα, μόνο 5 πόντους έχει πετύχει. Έτσι η διαφορά μειώθηκε από τους 8 στους 3. Ούτε τώρα ο Φόρεστ, ο οποίος σαν να περπάτησε και λίγο. Την μπάλα για την ΑΕΚ ούτως ή άλλως. Δικούδης. Χόλτεν ξανά με τον Παπα-Λουκά Φρουρό, μετά την αντικατάσταση του Παπα-Νικολάου. Να και ένα επιθετικό rebound για την ΑΕΚ. Στον πόντο τελικός, 27-26. Με τον Μιχάλη Κακιούζεφη, τον μέτρο του είδους. Το πρώτο επιθετικό rebound της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ακόμα δικαίωμα για βολές. Μόλις 2 ομαδικά για την ΑΕΚ. 2 προσωπικά για τον Χόλτεν, τον οποίο βλέπω ότι ο Σάκοτα ετοιμάζεται να αντικαταστήσει με τον Παντελιάδη. Ταυτόχρονα επιστρέφει στο παιχνίδι ο Ντεμιγκέλ αντί του Ζευροσένκο. Για πρώτη φορά πάει στον πάγκο ο Ρώσος. Ναι, κάνει αυτή την αλλαγή ο Σούμποτιτς, διότι η ΑΕΚ δεν έχει κλασικό ψηλό μέσα. Πολύ κακή πάσα του Τόμις. 3 εναντίον 1, λογικά η ΑΕΚ θα προσπεράσει εδώ. Και όμως, αλλά έχουμε φάουλ του Παπα-Λουκά. Ναι, το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι ο διαιτητής άρχισε να σφυρίξει το φάουλ. Εδώ τώρα τι έγινε. Για να δούμε πάλι. Στην αρχή της φάσης έγινε λάθος. Έκλεψε ο Κακιούζης στην μπάλα. Με τη βοήθεια και του Μπιλμπά. Μα δεν έφυγε. Υπάρχει λόγος να δούμε τη φάση από εκεί. Η ΑΕΚ έφυγε, εν πάση περιπτώσει, σε ευνηδιασμό. Ο Τικούδης αστόχησε υπό την πίεση του Ριζασέ. Εδώ. Εδώ είναι, όλη η ιστορία είναι εδώ. Και ακολούθησε το φάουλ του Παπα-Λουκά, ο οποίος έσπρωξε.
φάνηκε πάντως. Δεν φάνηκε, τουλάχιστον εντάξει μπορεί να ήταν κακό το replay, αλλά δεν φάνηκε φάουλ του Παπαλουκά. Εν πάση περιπτώσει αυτό δώσαν οι διαιτητές. Ο Ντικούδης θα πάει στη γραμμή παρά τις αντιρρήσεις που υπάρχουν από πλευράς Ολυμπιακού και οπαδών του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός συμπληρώνει διόλου αισίως για τον ίδιο, 5 λεπτά χωρίς πόντο. Και η ΑΕΚ τρίτη συνεχόμενη χαμένη βολή. Όχι ακριβώς, ουσιαστικά έχει μία στις 5 στην δεύτερη περίοδο. Έβαλε μία ο Χατζής. Έχασε δύο χόλτεν στην αρχή, μετά μία στις 2 από τον Χατζή και τώρα μία άστοχη από τον Ντικούδη. Και δεύτερη χαμή. Ριζασέ. Rebound από τον Κακιούρζη μετά από φοβερές μάχες. Παντελιάδης. Ο Χατζής του ζητούσε την μπάλα για ένα ελεύθερο σούτ, αλλά ο Παντελιάδης δεν τόλμησε, μια μακρινή πάσα. Παντελιάδης τι να κάνει, αφού του φωνάζει ο Σάκοτα να βάλει φρένο. Ντικούδης χωρίς δισταγμό και η ΑΕΚ προσπερνάει. Χρειάστηκε 5,5 λεπτά για να πετύχει η ίδια 9 πόντους, αλλά ο Ολυμπιακός στο ίδιο διάστημα έχει μείνει στο ζερό. Φάουλ Παντελιάδης στον Παπαλουκά. Τρίτο ομαδικό. Λογικό φάουλ, διότι η ΑΕΚ έχει περιθώριο, έχει φάουλ να ξοδέψει. Έχει άλλο ένα τέλος. Time out, 4-31 πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ολυμπιακός ΑΕΚ 27-28, η ΑΕΚ για πρώτη φορά προηγείται στο σκορ. Ξανά μαζί σας. Επιστροφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός 27-28, 4-31 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός έχει την μπάλα δική του. Με τον Τόμιτς στην επαναφορά. Πάντα χωρίς τον Φόρντ. Παπαλουκάς. Βήματα. Βήματα τα οποία καταλογίζει στο καθυστερημένα ο Νίκος Πιτσίλκας. Παραδέξω ότι τα σφύριξα πριν το Πιτσίλκα. Μένει να σου δώσουμε μια σφυρίχτρα. Ο τρίτος διαιτητής. Θα γίνουμε NBA έστω και με λίγο παράδοξο τρόπο. Ξανά. Το λάθος του Θοδωρή Παπαλουκά. Ποιος βρήκε μπροστά τον Μπιλμπά. Κοιτάξτε, άλλαξε πορεία. Την μπάλα στα χέρια. Και τώρα αποσύρεται στον πάγκο. 7 λάθη για τον Ολυμπιακό, 6 για την ΑΕΚ. Μικακβάτζε ξανά στην πεντάδα των κιτρινόμαυρων. Ο Ολυμπιακός παίζει το χειρότερο του δεκάλεπτο σε αυτή τη σειρά των τελικών. Χατζής. 10 δευτερόλεπτα είναι επίθεση της ΑΕΚ. Παλ του Ντεμιγκέλ, τρίτο. Κατέβασε το χέρι ο Ισπανός για να μαρκάρει το Χατζή πάνω στην τρίπλα. Δύο βολές για το Χατζή, καθώς η ΑΕΚ έχει τον μπόνους. Και όπως είδατε και στο προηγούμενο πλάνο, έχουν πάρει θάρρος για τα καλά οι παίκτες της, οι αναπληρωματικοί. Έχουμε μια σωστή κίνηση του Σουμποτίτς. Βάζει τον Φέμερλινγκ, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει μέσα από το καλάθι επιθετική απειλή και συγχρόνως να φθείρει με ένα τρίτο και τέταρτο φάουλ τον Βρετανό, τον Μπέτς. Νίκος Χατζής στη γραμμή, 27-28. Για να δούμε αν ο Χατζής θα γίνει ο πρώτος παίκτης της ΑΕΚ, ο οποίος θα βάλει δύο βολές, θα αξιοποιήσει και όλο το ζευγάρι των βολών σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. 27-30. Και όπως βλέπετε πάει να συμπληρώσει 6 λεπτά χωρίς πόντο ο Ολυμπιακός στη δεύτερη περίοδο. Τόμιτς. Μικακβάτζε. Φόρεστ. Να λοιπόν ένα καλάθι. Χρειάστηκε 6 λεπτά και λίγα δευτερόλεπτα. Όχι, 6 λεπτά και 5 δεύτερα. Παντελιάδης. Πάσα του Μπιλμπά στον Μπέτς, έτοιμο καλάθι. 29-32. Πολύ ωραία πάσα από τον Τζιμ Μπιλμπά. Εδώ συνεργάστηκαν δύο κοινοτικοί της ΑΕΚ. Δύο από τους τρεις ξένους που έχουν μείνει στην ομάδα μετά την εκδίωξη του Κάρα. Αναφέρθηκα προηγουμένως στα επιθετικά πλεονεκτήματα της παρουσίας του Γεωβαρού, του Φέμερλινγκ. Αλλά δεν έπρεπε να παραλείψω να πω ότι Φόρεστ και Φέμερλινγκ συνιστούν ένα δίδυμο πολύ ευάλωτο αμυντικά. Προφανώς ο Σούμποτιτς δηλαδή μια καλή ισορροπία για τον Ολυμπιακό είναι ένα σχήμα Ντεμιγκέλ Φέμερλινγκ ή Φόρεστ με Ζευροσένκο. Πάντως σήμερα τις επιλογές του Σούμποτιτς υπαγορεύουν σε μεγάλο βαθμό
τα προβλήματα που φαίνεται στον Ολυμπιακό, η απουσία του φόρου. Καλά, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα να παίζει, ας πούμε, μια ομάδα χωρίς τον βασικό της σκόρερ. Έστω και αν ο φόρος στους τελικούς έπεσε από τους 25 πόντους της κανονικής περίοδου στους 18. 5 δευτερόλεπτα, ο Ριζασέ με την μπάλα στα χέρια. Δείγμα της καλής άμυνας προδεξιακά εδώ ή εν πάση περιπτώσει της αναποφασιστικότητας των παιχτών του Ολυμπιακού. Ο φόρος και, και τον δύο μαζί. 29-32. Για και εδώ και λίγη ώρα χωρίς τον Φόλντεν στην πεντάδα της, τώρα χωρίς και τον Ντικούδη. Όχι, αρκετή ώρα χωρίς τον Ντικούδη, την ώρα που έχει πει ο Μπιλμπά. Τι έγινε, τρίτο φάουλ του Μπέτς. Του Μπέτς. Κινητό σκριν. Για να το δούμε. Μετά από 17 λεπτά, ο Μπέτς φεύγει για τον πάγκο με 3 φάουλ. Όσα έχουν για τον Ολυμπιακό, Ντεμιγκέλ και Παπα-Νικολάου, για την ΑΕΚ επίσης 3 και 2. Δεν θα δούμε τίποτα. Τώρα πάει ο Μπέτς, αλλά τώρα ίσως δούμε. Περίπου στον κύκλο της ρακέτας θα γίνει το φάουλ. Κοιτάξτε τον Μπέτς και πιο έξω. Θα κινείται για το σκριν. Όχι, δεν είναι φάουλ. Κίνητος, τέλος. Πονηρός Τόμις κέρδισε ένα φάουλ εδώ. Τι πονηρός Τόμις, δεν υπάρχει πονηρός Τόμις. Έκανε μια ωραία εκτίμηση. Ο Πιτσίλκας, ο οποίος ήταν στο 1,5 μέτρο, σφίριξε ό,τι ήθελε. Την μπάλα ξανά για την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός δεν βρίσκει με τίποτα το καλάθι. Και έτσι η ΑΕΚ απειλεί να πάρει για τα καλά το πάνω χέρι. Προηγείται με 3 και την μπάλα. Τα Κιούζης, 29-34, η μεγαλύτερη διαφορά για την ΑΕΚ. Η Κακμπάτζε, τώρα ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ μάλλον δεν έχει φάουλ για εξόδεμα. Το έχει φτάσει στο όριο. Ο Ολυμπιακός είναι κερδίσει φάουλ και λίγο λες. Εδώ, Πασχάλης στον Φέμερλιν. Ξανά από την αντίθετη γωνία. Δεν σε βλέπω να συμφωνείς πάλι. Δεν ξέρω, δεν ήταν τόσο καθαρή η φάση. 29-34, ο Φέμερλινγκ στέλνει μια βολή στο σίδερο. Να, αυτή είναι η έκπληξη, να στοχεί ο Φέμερλινγκ σε βολές. Τώρα έχει 6 στις 9 στις τελικούς ο Φέμερλινγκ. Χαμηλό για τις συνήθειες του ποσοστό, δηλαδή αυτό το 66%. Δύο λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου μέρους. Μπιλμπά. Χατζής. Πάλι. Πολύ δύσκολος. Όταν κινήσει όμως. 30-36 από τον ζεστό και σήμερα Νίκο Χατζή. Έχει βρει επιθετική ισορροπία, έχει βρει επιλογές. Έχει και όλα αυτά νομίζω ότι ξεκινάνε κυρίως από την καλή της άμυνα. Τόμιτς. Ριζασέ. Φέμερλινγκ. Για τρεις ο Γάλλος ο Ριζασέ. Και πάλι μπάλα για την ΑΕΚ. 1-21 για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός είναι φρακαρισμένος. Έχεις περισσότερο από 8,5 λεπτά, μόλις 3 πόντους πετύχει. Δεν έχει ιδέες στην επίθεση, δεν έχει φρεσκάδα, δεν έχει κυκλοφορία καλή της μπάλας. Δεν έχει επίσης την προσωπικότητα εκείνη που σε αυτή τη δύσκολη στιγμή θα τον έπαιρνε στις πλάτες. Και βέβαια αυτός δεν είναι άλλος ολοφόρος, βήματα από τον Χατζή. Πάμε για το τελευταίο λεπτό, 1-7. Θα λέγε κανείς ότι σε αυτό ακριβώς το δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός στην επίθεση σαν σύνολο έχει κολλήσει, γίνεται παραπάνω από αισθητή η απουσία του φόρου. Του φόρου, ο οποίος μπορεί να βάλει το καλάθι ακόμα και σε στιγμές που η άμυνα θέλει, δείχνει να έχει κερδίσει την ένας εναντίον όλων. Ναι, ακριβώς. Ριζασέ. Καβάτζε, βήματα. Εφόσον δεν είναι φάουλ, είναι βήματα. Εδώ ο Νίκα Καβάτζε. Σαν να βγάλει λίγο το πόδι του Χατζής. Ο Νίκα Καβάτζε χάνει την ισορροπία του, εν πάση περιπτώσει. Και χρεώνεται με βήματα. 48 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. 30-36, η ΑΕΚ μπροστά. Και με την μπάλα δική της.
Παντελιάδης. Βιλπά. Όχι. Συνεχίζει κύφος. Πασχάλη σε δεύτερη ευκαιρία. Φέμερλινγκ αρπάζει την μπάλα, τη χάνει ξανά. Χαλάει ο κόσμος εδώ στο στάδιο αφού διαμαρτύρονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Χαλάει ο κόσμος και στο παρκέ, όπου ο Κακιούσης χρεώνεται με διπλή τρίπλα. Πόσες παραβάσεις μπορεί να γίνουν σε αυτή τη φάση? Εγώ ξέρω ότι το παιχνίδι πάει να ξεφύγει από τα χέρια των διαιτητών. Και ευτυχώς που έρχεται ανάπαυλα και θα ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Κοιτάξτε εδώ, η αρχή της φάσης με τον Μπιλμπά να περπατάει λίγο. Περπάτησε τελικά, πώς το είδες? Εδώ στη συνέχεια πέφτουν κορμιά. Ο Κακιούρης αρπάζει το επιθετικό rebound μέχρι εδώ καθαρά. Και χρεώνεται με διπλή τρίπλα από τον Νίκο Πιτσίλκα. Έχουμε time out. Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τα τελευταία 22 δευτερόλεπτα. Εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κυρίες και κύριοι, 22 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο, η ΑΕΚ προηγείται 36-30. Ο Ολυμπιακός έχει την τελευταία επίθεση δική του, αν θελήσει να εξαντλήσει τον χρόνο και αν μπορέσει. Ο Τόμιτς αφήνει στον Ριζασέ. Ο Ριζασέ με τον Πασχάλη μπροστά του, θυμίζω 30-36 το σκορ. Φέμερλινγκ πέρασε, σκόραρε. Ακόμα 7 δευτερόλεπτα όμως πολύ για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ ωραία κίνηση, η οποία θα μπορούσε να έχει συνοδευτεί και με φάουλ επί του Φέμερλινγκ. Σε λίγο ξανά μαζί για τα τελευταία 7,5 δευτερόλεπτα αφού δούμε πρώτα το replay με το καλάθι του Φέμερλινγκ. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 32-36 προηγείται η ΑΕΚ, η οποία θα έχει δικά της τα τελευταία 7 δευτερόλεπτα. 7 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα του δευτερολέπτου. 32-36. Βλέπετε ξανά μερικές από τις ωραίες φάσεις αυτού του τέταρτου τελικού. Με καλάθι του Φόρες, το Ολυμπιακός έχει μόνο 5 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Μπορεί και να είναι ρεκόρ, αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του τελικού. Έχει ισοφαρίσει την κατάσταση στα rebound, όπου στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν πολύ πίσω. Ο Χόλτεν επιστρέφει στο παρκέ για την τελευταία φάση. Δίπλα στον Παντελιάδη. Για να ακούσουμε, Γιώργο, πολύ γρήγορα για πες μας πώς έχει σχεδιάσει την επίθεση. Την μπάλα στην άλλη πλευρά θα μεταφέρει ο Παντελιάδης. Στη μία γωνία θα είναι ο Κακιούς για το τρίποντο και θα υπάρχει άλλη μια επιλογή από την άλλη πλευρά. Ο Παντελιάδης πράγματι θα κουβαλήσει την μπάλα. Θα πάει μόνος του προς το lay-up. Πήγε μόνος του γιατί δεν βρήκε πάσα. Και έτσι λοιπόν το πρώτο 20 λεπτό θα βρει την ΑΕΚ να προηγείται με 36-32. Όπως βλέπετε εδώ στην κάρτα, στην πρώτη περίοδο ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 27-19, αλλά στη δεύτερη πέτυχε μόνο 5 πόντους. Και έτσι η ΑΕΚ, πετυχαίνοντας λιγότερους πόντους από ό,τι στο πρώτο δεκάλεπτο, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Θυμηθείτε ότι έχανε με 10 στο πρώτο δεκάλεπτο. Είχαμε 2 δεκάλεπτα από τα οποία κανείς δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Παράξενα δεκάλεπτα, μια ΑΕΚ πολύ ευάλωτη αμυντικά στο πρώτο δεκάλεπτο, πολύ δυνατή στο δεύτερο. Ο Ολυμπιακός με πολλές ιδέες επιθετικά στο πρώτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο σίγησε, στέρεψαν οι ιδέες, στέρεψαν οι ορέξεις. Μετά από όλα αυτά βεβαίως δεν έχει διαμορφωθεί απολύτως τίποτα. Το 32-36 είναι εντελώς ρευστό για ένα μάτσα και αυτό, όταν μάλιστα είμαστε μόλις στον δρόμο τα μισά. Άρα λοιπόν ας ξεκουραστούμε, ας ηρεμήσουμε και έχουμε χρόνο μπροστά μας για θέαμα, για εναλλαγές, για αγωνίες. Για ένα μεγάλο τελικό εμφασίδητος. Θυμίζω, αν ο Ολυμπιακός νικήσει σήμερα, τον περιμένει το έπαθλο του πρωταθλητή. Έχει ήδη στεφθεί και κυπελούχος. Αν όμως κερδίσει η ΑΕΚ, τότε θα έχουμε πέμπτο και τελευταίο, όπως και αν έχουν τα πράγματα, ό,τι και αν γίνει, τελικό την Τετάρτη στο ΆΚΑ. 32-36 το σκορ μέχρι τώρα. Ξανά μαζί σας περίπου σε 10 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Ξανά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου
Μετά από 20 λεπτά αγώνα, η ΑΕΚ προηγείται του Ολυμπιακού με 36-32. Αν και έχανε στην πρώτη περίοδο 27-19, διαφορά έχει φτάσει και στους 10 πόντους πιο νωρίς, 20-10. Όμως η αφλογιστία του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο, αν θέλετε καλή άμυνα της ΑΕΚ στην ίδια περίοδο, έγιναν την πλάστικα προς το παρόν, προς την πλευρά των φιλοξενούμενων. Μια ματιά στα στατιστικά δίνει τον Ολυμπιακό καλύτερο στις βολές, σε ευστοχία. Αν και έχει εκτελέσει τρεις λιγότερες, έχει πάρει περισσότερους πόντους από τη γραμμή. 10 στις 12 Ολυμπιακός, 9 στις 15 για την ΑΕΚ. Στα δίποντα δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, 52% Ολυμπιακός, 50% η ΑΕΚ. Ενώ στα τρίποντα ο μεν Ολυμπιακός έχει 0 στα 6, η ΑΕΚ σε δύο απόπειρες έχει βάλει 1. Αξιοσημείωτο είναι ότι έχουμε περίπου ισοπαλία και στους άλλους σημαντικούς τομείς του παιχνιδιού, όπως αμυντικά και επιθετικά rebound και λάθη. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο καλύτερος στις assist, που σημαίνει ότι είχε τουλάχιστον κάποια μεγαλύτερη δημιουργικότητα στο παιχνίδι του, αλλά αυτή όμως δεν έχει μεταφραστεί και στο σκορ. Το ζητούμενο για το δεύτερο ημίχρονο είναι το εξής. Ο Ολυμπιακός θα βρει τον παίκτη εκείνο ο οποίος δεν θα τον παίξει ακριβώς φόρντ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα οδηγήσει την ομάδα με νυφάλιο και σίγουρο τρόπο προς την νίκη. Γιατί αν δεν τον βρει, τότε η ΑΕΚ θα έχει το πάνω χέρι. Γιατί η ΑΕΚ από τον τρόπο παιχνιδιού δεν έχει, η ΑΕΚ παίζει πλήρης. Είναι ο τρόπος παιχνιδιού της τέτοιος που δεν έχει ανάγκη τον παίχτη εκείνο ο οποίος θα ξεχωρίσει από το σύνολο. Ο Ολυμπιακός το έχει συνηθίσει αυτό, το έχει ανάγκη. Μπορεί να κέρδισε το πρώτο μάτς χωρίς τον Φόρντ, χωρίς τον Ρισασέ, χωρίς τον Ντόμιτς, αλλά εκείνο ήταν ένα άλλο παιχνίδι, κάτω από άλλες συνθήκες ψυχολογικές και κυρίως απέναντι σε μια ΑΕΚ που δεν ήταν καθόλου έτοιμη. Είχε μόνο δύο επίσημα μάτς σε έναν ολόκληρο μήνα. Τώρα η ΑΕΚ έχει κάνει τρία μάτς συνεχόμενα. Μπορεί να μην είναι ακόμα η ομάδα της κανονικής περίοδου, αλλά είναι σαφώς καλύτερη, από την ΑΕΚ, από την ομάδα που είδαμε στους δύο πρώτους τελικούς. Έχει, όπως είπες, έχει βρει ρυθμό και πάνω απ' όλα έχει βρει κάποια αυτοπεποίθηση. Η ΑΕΚ στα δύο πρώτα μάτς θυμίζει ομάδα η οποία ξεκινάει την προετοιμασία. Έτσι, όπως το λέω. Νομίζω πάντως ότι όποια ομάδα ιτηθεί απόψε θα έχει να λέει μετά για τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ο μεν Ολυμπιακός, γιατί αν χάσει θα έχει αχρηστεύσει ένα βαντάζ 2-0 και μάλιστα μέσα στην έδρα του. Βεβαίως έχει το άλλο. Και η ΑΕΚ θα έχει χάσει από έναν Ολυμπιακό ο οποίος παίζει χωρίς τον φόρτ. Η ΑΕΚ πάλι έχει χάσει όχι μία αλλά πολλές ευκαιρίες στα φετινούς τελικούς. Το πρώτο μάτς βρήκε τον Ολυμπιακό σκόρπιο. Ας μην πηγαίνουμε πίσω. Ας τα δούμε εδώ στο σήμερα. Okay. Σήμερα η ΑΕΚ παίζει απέναντι σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος Ολυμπιακός δεν έχει τον καλύτερο του παίκτη στον φόρτ. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πεις. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Μετά το πρώτο η ΑΕΚ προηγείται 36-32. Με πρώτο σκόρερ τον Δήμο Τικούδη, ο οποίος έχει 12 πόντους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν η 6 πρώτη της ομάδας του. Για τον Ολυμπιακό πρώτο σκόρερ είναι ο Φόρες με 10 πόντους. Βλέπετε, ο Ριζασέ έχει 6, ο Παπαλουκάς 5 κλπ. Για την ΑΕΚ Τικούδης 12, Κακιούζης 9, Όλδεν 8, το γνωστό τρίο των σκόρερ της ΑΕΚ και σήμερα είναι στην πρώτη γραμμή. Το σχήμα με το οποίο αρχίζει ο Σούμποτιτς, Παπαλουκάς, Ντεμιγγέλ, ο Ζευροσένκο, Μπουντούρης, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στο σημερινό μάτς. Και Ρίσασε δείχνει ότι θέλει να ρίξει βάρος στην άμυνα. Για την ΑΕΚ, οι πέντε θα είναι Holden, Χατζής, Κακιούζης, Ντικούδης και Μπέτς. Θα έλεγα η καλή της πεντάδα. Ναι, η φυσιολογική πεντάδα. Άσχετα αν ο Χατζής δεν ξεκινάει βασικός. Δεν έχει σημασία. Αυτός μετά παίζει για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ευάλωτο σημείο για την ΑΕΚ, τα τρία φάουλ του Μπέτς. Αν κάνει γρήγορο το τέταρτο και θα έχει πρόβλημα. Για τον Ολυμπιακό 3 έχει από τους παίκτες που είναι στο παρκέ μόνο ο Ντεμιγγέλ. Ντικούδης και Χατζής. Holden. Κακός, κακή επιλογή. Δεν είχε καμία ισορροπία, ήταν υποπίεση, ήταν μακριά και όμως ούτε τώρα.
Ρίζασε κλεισμένος από τον Χατζή. Ο Παλουκάς συνιστά να γυρίσει μπάλα. Τελικά αισθητικά γρήγορα ο ίδιος, αλλά δίνει έτοιμο το καλάθι στον Τζεβροσίνκο. Όπως έγινε σε κάποια φάση και στο πρώτο ημίχρονο. Πήρε την άμυνα επάνω του και πάσαρε εύκολα στον Τζιλό. Δύο καλάθια για τον Τζεβροσίνκο και τα δύο από παρόμοιες ασίστ του Παπαλουκά. Ο Μπουντούρης κάνει φάουλ στον Δικούδη. Δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο εκεί. Ήταν τέτοιο το μισμάτς. Και κοντά στη φωτιά. Στο βάθος ο Μπουντούρης έχει το μυαλό για να αντίδρα σωστά σε τέτοιες φάσεις και την εμπειρία. Χατζής για τρεις. Ο Κακιούζης τελειώνει τη φάση. Ο μέτρε των επιθετικών rebound, Κακιούζης. Έκλεψε την μπάλα. Εδώ, ξεστικά δεν πήρε rebound. Έκλεψε, σαν τον Αρσέν Λουμπάν. Κοιτάτε και πάλι πως άρπαξε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Τεμιγγέλ. Ο Ζεβροσένκο απαντά με το ίδιο νόμισμα, με επιθετικό rebound δηλαδή, αλλά πριν βάλει το καλάθι, πρόβλημα να του κάνει φάουλ ο Ντικούδης. Μόλις το πρώτο. Γι' αυτό το κάνει και έτσι εύκολα. Ο Ντικούδης είχε πρόβλημα με τα φάουλ στα προηγούμενα μάτς, αλλά σήμερα δεν έχει χαρί. Εκεί πάσα του Μπουντούρη αυτή τη φορά. Η ΑΕΚ αυρόχης πως είναι, αποκτά δικαίωμα για νέα επίθεση. J.R. Holden. Μπέτς, Κακιούζης. Κλείστησε, δεν μετράει βήματα έχει και. Το κατάλαβε, πέταξε την μπάλα τελευταία στιγμή. Διαμαρτυρίες, διαμαρτυρίες εδώ. Νομίζω ότι δεν έχει καθόλου δίκιο ο Κακιούζης, έχει γλιστρήσει. Άρα έχει μετακινηθεί, άρα έχει κάνει βήματα και βλέποντας... Αφάνηκε από την αντίδραση ότι πέταξε μπάλα αμέσως. Βλέποντας ότι χάνει τη φάση, πετάει την μπάλα. Τώρα η μπάλα μπαίνει μέσα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δικαιωθεί. Μπουντούρης. Ωραία πάσα στον Ντεμιγγέλ. Ο Ισπανός επιμένει και ανανεώνει την επίθεση. Να που δίνει παρόν και ο Ολυμπιακός στα επιθετικά rebound στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Δεύτερο μετράει το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι. Μπάλα δεχτεί από έξω. Δεύτερο φάουλ του Δικούδη. Ξανά τα βήματα του Κακιούζη πριν από λίγο. Γλίστρησε το πόδι, φαίνονταν λίγο. Φάνηκε το πόδι να γλίστρει. Μπουντούρης. Ντεμιγγέλ στα 6 μέτρα. 36-38. Το πρώτο καλάθι του Ινιάκη Ντεμιγγέλ. Holden για το συν 5. Η μπάλα βρήκε στο χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων. Καινούργια επίθεση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Holden σπρώχνει για τον ευνηδιασμό. Αποφεύγει με σπριντ τον Ντεμιγγέλ, ο οποίος όμως παίρνει την εντυπωσιακή πραγματικά ρεβάνς. Επέμεινε, ακολούθησε τον Holden. Πολύ ωραία φάση. Αν είχαμε την ευκαιρία, καλό θα ήταν να την ξαναβλέπαμε. Η ΑΕΚ έχει 19 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της. Ξανά το σπριντ του Holden. Το lay up του άλλαξε λίγο στην πορεία για να αποφύγει τον Ρίζασα και έφαγε την τάπα. Ήταν στο κατέβασμα. Άρα το καλάθι μέτραγε. Αυτό μας έδειξε το replay. 36-40 τώρα το έβαλε ούτως ή άλλως στην πορεία ο Ντικούδης. Ντεμιγγέλ για μια στιγμή ήταν μόνος του, αλλά δεν το πήρε είδηση. Μπουντούρης, το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού. Μάτυρα. 39-40. Ένα στα 8 τρίποντα έχουν οι Πειραιώτες. Χατζής. Πέτς. Ντικούδης για 3, 39-43. Ο Ντικούδης, άκουσε αυτό, είχε 1 στα 11 τρίποντα στους τελικούς μέχρι τώρα και 52% στα τρίποντα στην κανονική περίοδο.
Απίστευτη αριθμή, ε. Τα play-off είναι άλλη ιστορία και ειδικά η τελική σειρά. Δεν τα λέμε, απίστευτο θα ακούγεται ακόμα και το 52% της κανονικής περίοδου. Τι Κούδης πάει στον ευνηδιασμό. Τώρα δεν υπήρχε ούτε τάπα ούτε τίποτα. Εδώ είναι το special τέτος. Αυτή τη φάση ο Κούδης δεν κόβεται. Είναι υπτάμενος. Ειδικά αν πατήσει καλά το τελευταίο βήμα. Ο Ριζασέα ακολούθησε, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει είναι ένα φάουλο εκεί. 39-45. 7 πόντοι στη σειρά τον Κούδη για την ΑΕΚ. Το φάουλο το χρεώνεται τώρα ο Κακιούζης. Το δεύτερο του. Ξανά η φάση. Με το κάρφωμα του Ντικούδη, πολύ εντυπωσιακά, πολύ ψηλά. Σύμφωνα με τις δικές μου σημειώσεις, αυτό ήταν το πρώτο καλάθι της ΑΕΚ στον ευνηδιασμό. Είχε κάνει ένα δευτερεύοντα μόνο κάποια στιγμή, ένα 3-2, κάτι τέτοιο. Η στατιστική λέει ότι είχε έναν στους 4 στο πρώτο ημίχρονο. Αυτός προφανώς, θυμάμαι. Άρα αυτός ήταν ο δεύτερος. Παπαλουκάς. Μπουντούρης πάλι. Χατζής. Ο Παπαλουκάς κλέβει και ενώ ο ΙΑΕΚ πήγε να φύγει σε 5-3 φορές. Το καλάθι ανήκει στον Παπαλουκά, ο οποίος έκλεψε την μπάλα πάνω που η ομάδα του ήταν σε μειονεκτική θέση. Έδωσε και την εύκολη ασίστ. Ξανά εδώ το λάθος από τον Χατζή, το κλέψιμο και η ασίστ τελικά του Παπαλουκά. 12 πόντια από τον Φόρες. 41-45 στα μισά της τρίτης περίοδου. Ντικούδης από το ίδιο σημείο. Δεν ήταν όμως ίδιο και το αποτέλεσμα. Με φανερό πάντως ότι νιώθει πολύ ζεστός. Ο Ντικούδης έχει βάλει τους 7 τελευταίους πόντους της ΑΕΚ. Ριζασέ. Κλεισμένος, παγίδα εκεί. Μπαλά έφτασε στα χέρια του Μπουντούρη. Ο Παλουκάς θα διεισδύσει. Φάουλ του Χόλτεν. Πριν το σουτ. Τρίτο φάουλ του Γόλτεν. 4 ομαδικά για την ΑΕΚ, 1 για τον Ολυμπιακό. Σημαίνει ότι και μόνο από τα φάουλ ο Ολυμπιακός έχει στον Ολυμπιακό δίνονται οι δυνατότητες να καλύψει το χαμένο έδαφος. Time out. Κακώς ξανά άρχισε το παιχνίδι. Οι παίκτες των δύο ομάδων θα φύγουν προς τους πάγκους. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Βλέπετε το σκορ και το χρόνο. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μάχη μένεται σε αυτό τον τέταρτο τελικό. 41-45 προηγείται η ΑΕΚ, ακούμε τον Γιώργο Συρίγο. Ο Ντράγκαν Σάκοντα θέλει Νίκο να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Ντικούδης μαρκάρεται πλέον στην επίθεση ΑΕΚ από το Φόρεστ και θεωρεί ότι ο Αμερικάνος δεν είναι ικανός αμυντικός να το σταματήσει και θα δώσει το βάρος στον διεθνή Έλληνα Power Forward. Βεβαίως αν το κάνει με σουτ τριών πόντων θα είναι για την ΑΕΚ δωρονάδρον. Ο Ντικούδης θα πρέπει να πάει που, μέσα. Υπάρχει ένα σύστημα που βγήκε για να κατέβει χαμηλά ο Ντικούδης. Ο Ντούρης έχασε την μπάλα προς στιγμήν, αλλά δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει ο Κακιούζης. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Αυτό φωνάζουν και από τον πάγκο. Τον Ερυθρολεύκο, ο Παπαλουκάς στην επαναφορά. Φόρεστ. Ριζασέ. Να ήταν βήματα. Τέλος πάντων, οι διαιτητές άφησαν ο Ζεβροσένκο σε ένα άτσαλο follow την μπάλα έξω για την ΑΕΚ. Ο Βασίλης Κικίλιας δεν έχει παίξει καθόλου. Νικακμπάτζε από τη μια, Κικίλιας από την άλλη. Χόλντεν. Ο Μπέτς. Φάουλ εκτός φάσης από το Φόρεστ. Είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ του Ολυμπιακού σε αυτή την τρίτη περίοδο. Και το δεύτερο προσωπικό για τον Αμερικανό, εκεί δεξιά στην άκρη της φάσης. Στην άκρη της εικόνας, αν προλάβατε να δείτε. 41-45 και ο Ολυμπιακός αλλάζει το σχήμα του. Θα παίξουν ταυτόχρονα στην πετάδα Μπουντούρης, Παπαλουκάς και Νικάκ Βάτζε. Όπως ήρθε και ο Ριζασέ. Και δύο ψηλοί, ο Φόρεστ με τον Ζεβροσένκο. Υπάρχει ένα μίσμα όμως στο μαρκάρισμα του Κακιούζη, το οποίο αναλαμβάνει ο Μπουντούρης. Κακιούζη θα προσπαθήσει να παίξει χαμηλά και με πλάτη
Χατζής Ντικούδης. Backdoor για τον Πέτς. Καλάθι και φάουλ. Σκέτο φάουλ, δύο βολές λοιπόν για τον Άντριου Πέτς. Το τρίο των προπονητών Τσάικ, ο Σάκοτα με τους δύο συνεργάτες του, τον Φώτη Κατσικάρη και τον Θανάση Πιτόπουλο. Είδες τα γελάκια από τον Φώτη τον Κατσικάρη. που σημαίνει ότι είναι χαλαρή η Τσάικ. Δύο βολές για τον Πέτς, αόρατος στα δύο πρώτα παιχνίδια, πολύ καλός στο τρίτο όμως. Όταν πέτυχε περισσότερους πόντους από ό,τι είχε βάλει μαζεμένους στο πρώτο και το δεύτερο. Σήμερα στο τέταρτο μάτς ο Πέτς έχει μόνο 2 και 1 3. Rebound του Κακιούρζη. Δεύτερο. Τρίτο όμως όχι. Κακιούρζης πάντως βρήκε εδώ περιθώριο να κάνει το παιχνίδι του. Το παιχνίδι του ελεύθερου σκοπευτή κατά το αντίπαλο καλάθι. Φόρεστ. Τον Τικούδη στην πλάτη του. Και τον Πέτσι για βοήθεια. Ο Φόρεστ βρίσκει τον εντελώς ανενόχλητο Παπαλουκά. Κακιούρζης στο rebound. Ναι, μεν βρήκε τον εντελώς ανενόχλητο, ο οποίος όμως δεν ήταν και ο καταλληλότερος σούτερ. Να ήταν ο Μπουντούρης, να σου λέγα μάλιστα. Ένα στα 10 τρίποντα για τον Ολυμπιακό. Ο Χατζής, εδώ ίσως βρέθηκε ο κατάλληλος, αλλά ας το έχεις. Ίδιο αποτέλεσμα λοιπόν. Ο Παπαλουκάς στο rebound. Και πάμε μηδιασμού στον Φόρεστ, ο οποίος έχασε μεν την ευκαιρία, αλλά ήρθε ο Νικακβάτζε να συνεχίσει την προσπάθειά του. Δύο βολές από το τρίτο φάουλ του Ντικούδη. Εδώ η επιμονή και τα αθλητικά προσόντα του Νικακβάτζε έδωσαν τη λύση στον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε, ο Χατζής μπέρδεψε και τον Φόρεστ. Εδώ το φάουλ. Δικαίωμα για βολές στον νεαρό Γερμανό. Άλλη μια φορά η φάση. Νικακβάτζε νομίζω ότι σήμερα έχει 4 στις 4 βολές, ή κάνω λάθος. Ναι, 4 στις 4. Για να δούμε τώρα. 5 στις 5. Ο οποίος Νικακβάτζε δεν έχει κλείσει ακόμα τα 20 χρόνια του. Γεννημένος τον Ιούλιο του 82. 6 στις 6 βολές. Παγκίτης στο μεγαλύτερο διάστημα της περίοδου, αλλά ζεστός όποτε κλείθηκε να βγάλει κάστανα τη φωτιά. 43-46. Τικούδης θέλει το ένας εναντίον ενός. Βήματα. Πήγε σε καθαρή προσωπική, σε καθαρά προσωπική ενέργεια ο Τικούδης. Δεν μπόρεσε να τα κάνει όλα μόνος του. Νομίζω θα τον βγάλει ο Σάκοτα. Έχει και τρία φάουλ ο Τικούδης, τρία μαζεμένα στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ στο πρώτο δεν θα έλεγα ότι είναι λάθος επιλογή. Ο Μπιλμπά με την εμπειρία του και την καλή του άμυνα μπορεί να βοηθήσει. Αλλά ο Τικούδης το έκανε το τέταρτο φάουλ. Πήγε τελευταία στιγμή να μαζέψει. Να ένα μεγάλο πλήγμα για την ΑΕΚ. Πήγε να μαζέψει τα χέρια του Τικούδης, αλλά έπεσε πάνω στον αντίπαλό του. Τέσσερα φάουλ λοιπόν ο Τικούδης. Και τα τέσσερα μέσα σε 8 λεπτά λιγότερα. Είδατε, τράβηξε τα χέρια. Τράβηξε τα χέρια του, δεν έχει κάνει φάουλ. Διτές προφανώς αυτή την επαφή των σωμάτων θεωρούν φάουλ. Δύο βολές για τον Φόρεστ και αυτός είναι απόλυτα αποτελεσματικός σε αυτή τη γραμμή σήμερα. 4 στις 4 μέχρι εδώ όμως. 12 στις 15 βολές για τον Ολυμπιακό. (Συσχελίδι) 44-46. Μεγαλύτερη περί της ΑΕΚ διαφορά ήταν 6 πόντοι, τώρα ο Ολυμπιακός μειώνει και πάλι στους 2. Χατζής. Χόλντεν. Παίρνει πρωτοβουλία, πολύ άσχημο σουτ, rebound από τον Μπιλμπά όμως. Πέρασε ο Golden, Κακιούζης, Χατζής. Βήματα έχει κάνει στο ξεκίνημα της προσπάθειας, έχει κάνει βήματα ο Χατζής. Golden γυρίζει μπάλα, το σουτ το βρήκε ο Αμερικανός, αλλά στόχησε. Την μπάλα από τα χέρια του Μπέτσερ, αυτά του Παπαλουκά. Ποιος θέλει να ευνηδιάσει και να ισοφαρίσει. Όχι όμως. Μπαίνει τώρα το καλάθι με το φόλου του Σεβροσένκο. Ισοπαλία. 46 όλα, 1,5 λεπτό πριν τελειώσει
η τρίτη περίοδος, μόλις τρίτη φορά ισόπαλες η ομάδα στο παιχνίδι, όπως μας λέει Βίκη Μιχέλη. Τελευταία φορά που είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός ήταν στο 27-26. Χατζής. Μπέτς. Θέλει να γυρίσει, δύσκολο σουτ. Και ο Μπουτούρης αρπάζει το επιθετικό rebound παρά την προσπάθεια του Κακιούζη. Το αμυντικό rebound. Παπαλουκάς. Η τάπα από τον Μπιλμπά εκεί. Σίγουρα ο καλός αμυντικός που λέγεται Μπιλμπά έδωσε τη λύση και φάουλ του Νικακουάτζε. Ο κόσμος φωνάζει, αλλά ο Νικακουάτζε παραδέχεται αμέσως το φάουλ. Την μπάλα απ' έξω για την ΑΕΚ. 4 ομαδικά για τον Ολυμπιακό. 49 δευτερόλεπτα ακόμα. Ξανά η τάπα του Μπιλμπά. Και στη συνέχεια κάπου εδώ ο Νικακουάτζε θα εμβολήσει τον Χατζή. Ακόμα 49 δευτερόλεπτα η ομάδα στις όπαλες. Ξανά μαζί σας σε λίγο αφού έχουμε time out. δευτερόλεπτα για το τέλος τρίτης περίοδου. 46-46 το σκορ. Μεγάλο ντέρμπι, φοβερή μονομαχία ανάμεσα Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ακόμα 11 λεπτά σχεδόν για μάθημα θα γίνει το 3-1 ή το 2-2. Γιώργος, ακούμε. Καλή άμυνα χωρίς φάουλ, ζήτησε ο Λευτέρης Σούμπορης και από εκεί πέρα στην επίθεση θα συνδυαστεί ο Μίλαν Τόμιτς με τον Φόρεστ. Ο Φόρεστ έχει την πρώτη επιλογή για το σούτ του Ολυμπιακού. Κακιούζης χαμηλά, όπου αυτή τη φορά ανοίξε κατά κράτος τον Μπουντούρη, λογικό ήταν εκεί που πήρε την μπάλα. 46-48 από τον Μιχάλη Κακιούζη. Ακόμα μισό λεπτό θα προλάβει και η ΑΕΚ όπως βλέπετε να κάνει επίθεση. Τουλάχιστον 11 δευτερολέπτων. Μπουντούρης. Στόμιτς, 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Φάουλ του Κακιούζη. Άρα στον Τόμιτς. Τρίτο φάουλ του Κακιούζη. Ο οποίος γκρινιάζει, αλλά ακούει και τις παρατηρήσεις σε έντονο ύφος από τον Dragan Σάκοτα. Εδώ το φάουλ του Κακιούζη στον Τόμιτς. Δύο βολές για τον κάπτεν του Ολυμπιακού. Όλα αυτά 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου. Yeah. 47-48. Τόμις μια υποτυπώδης παρουσία στα play-off από αγωνιστικής πλευράς. 23 πόντους όλους και όλους στα play-off. Σε αγώνες με Περιστέρι, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. 0 βολές μέχρι τώρα. Αυτές ήταν οι πρώτες του βολές στα play-off. Και 9 στα 31 σουτ. Ισοπαλία τώρα, 48 όλα. 8 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Παντελιάδης. Καθυστερήσει. Τέλειωσε η επίθεση. Ο Μπέτς την εκνοεί. Και έτσι οι ομάδες ξόδεψε πολύ χρόνο ο Παντελιάδης με την μπάλα στα χέρια. Ίσως σε αυτή την επίθεση ο προπονητής ΑΕΚ θα έπρεπε να βάλει μέσα τον Χόλντεν. Όχι ότι είναι μεγαλύτερη εγγύηση, αλλά σίγουρα θα οργάνωνε ή θα εκτελούσε την επίθεση πιο γρήγορα. Ξανά τα τελευταία δευτερόλεπτα της επίθεσης. 48-48. Ξανά μαζί σας σε λίγο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός ΑΕΚ 48-48. Μένουν 10 λεπτά για να μάθουμε αν το πρωτάθλημα θα τελειώσει εδώ απόψε με στέψη του Ολυμπιακού για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια ή αν θα μείνει για άλλες 3 μέρες ανοιχτό το τευτέριο που γράφουν τους λογαριασμούς στις δύο ομάδες. Σε περίπτωση νίκη της ΑΕΚ πάμε για 5ο και καθοριστικό τελικό την Τετάρτη στο ΆΚΑ. 48-48. Ολυμπιακός έχει η δική του την πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου. Ακόμα 10 λεπτά λοιπόν για να μάθουμε ποιος θα κερδίσει αυτό τον τέταρτο τελικό. Φόρεστ. Φάουλ του Μπιλβά. Ο Τικούδης παραμένει στον πάγκο αφού έχει 4 φάουλ. Χόλτον και Παντελιάδης μαζί στην περιφέρεια για την ΑΕΚ. Κακιούζης, Μπιλμπά και Μπέτς πιο μέσα για τον Ολυμπιακό συνεχίζουν. Οι Κακβάτζε, Μπουντούρης και Τόμιτς. Προσπαθεί με Παντελιάδη και Χόλτον ο Σάκοτα να υπερισχύσει σε ταχύτητα τον γκάρ του Ολυμπιακού. Τόμιτς και Μπουντούρη αντίστοιχα. Να ο Μπουντούρης. Ουσιαστικά έπαιξε μόνο στο δεύτερο ημίχρονο και 8 δευτερόλεπτα στο τέλος του πρώτου. Ζεβροσένκο με τον Μπέτς, ο οποίος είναι χρεωμένος με 3 φάουλ. Ο Ζεβροσένκο θα κερδίσει τη μάχη. 50-48. Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό μετά από πολλή ώρα. Από το 28-27 είχε να προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Από το 27-26 μάλλον. Παντελιάδης. Και επιθετικό φάουλ
το οποίο κερδίζει ο Τόμιτς από τον νεαρό. Για να το ξαναδούμε. Ο Παντελιάδης κοιτάζει απορριμμένος. Δείτε πάλι την φάση. Κάνει φάουλ με το δεξί του χέρι ο Παντελιάδης. Σπρώχνει τον Τόμιτς με το δεξί του χέρι. Βεβαίως με τα πόδια δείχνει να κάνει ο Τόμιτς, οπότε... Μην κακβάζει, χάνει την παράδοση μεταξύ. Και έτσι οι παίκτες ΑΕΚ την έχουν ξανά στα χέρια τους. Με τον Κακιούζη. Με τον Μπιλμπά, με τον Παντελιάδη. Και τώρα με τον Μπέτς, αλλά προηγουμένως άλλαξε την πορεία της. Με ποδοσφαιρικό τάκλινγκ κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Καινούργια επίθεση 24 δευτερολέπτων για την ΑΕΚ. Ράγκαν Σάκοτα σε πρώτο πλάνο. Θέλει να κερδίσει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας. Ο Μπουντούρης κλέβει την μπάλα από τον Κακιούζη και από τον Παντελιάδη. Εδώ την γυρίζει στον Ρίκια Κβάτζε. Αυτός πάτησε πράγμα. Σε δύσκολη προσπάθεια του Μπουντούρη. Επεκράτησε ταχύτητα, βρήκε ισορροπία στον αέρα. Έκανε τρομερά πράγματα σε αυτή τη φάση. Φόρεστ. Χάνει εκεί τον προσανατολισμό του. Για εξαντεπίθεση. Πολύ κακή πάσα του Κακιούζη όμως. Θα μείνει ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ. Δείτε πάλι το κλέψιμο του Μπουντούρη. Έβαλε, κατέβασε τα χέρια εκεί. Αλλίωσε την πορεία της μπάλας και δεύτερη φορά εδώ. Κέρδισε τις μάχες πρώτα από τον Κακιούζη, μετά από τον Παντελιάδη. Εδώ και μπορεί να έχει γίνει και φάουλ του Παντελιάδη στον Μπουντούρη εκεί στην τελική προσπάθεια. Εκεί που έκανε πάσα. Ο Σάκοντα αποσύρει τον Κακιούζη. Βάζει τον Χατζή στη θέση του με τρεις καθαρούς γκάρ και δύο ομάδες λέει τώρα. Ο Ολυμπιακός με Τόμις Μπουντούρη είναι η Κακβάτζε, η ΑΕΚ με Χόλντεν, Χατζή και Παντελιάδη. Πολλά λάθη από τις δύο ομάδες και σήμερα. Στα τρία πρώτα μάτσα ο Ολυμπιακός έκανε 57 λάθη και η ΑΕΚ 50. 14 Ολυμπιακός σήμερα, 15 η ΑΕΚ. Ο μέσος όρος του Ολυμπιακού στα τρία πρώτα παιχνίδια ήταν δηλαδή 19. Η ΑΕΚ κάτι λιγότερο, γύρω στα 16. Αυτό το φάουλ του Παντελιάδη ήταν το τρίτο για την ΑΕΚ, ενώ ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα. Και επιστρέφει όπως βλέπετε ο Παπαλουκάς. Αντί του Μπουντούρη. Γιατί άραγε. Ο Μπουντούρης έχει προσφέρει πάρα πολλά. Δεν θέλω να κάνω κριτική στο Σουμποτίτς. Ίσως έχει την δική του σκεπτικό, τη δική του τακτική. Απλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Τόμις θα στοχίσει, ο Χατζής στο rebound. Holden. Άλλη μια άσχημη πάσα. Αλλά ο Νίκα Κουάτζε έκοψε με τα πόδια. Μουντιαλικά δηλαδή, ποδοσφαιρικά. Και ως Γερμανο-Νιγηριανός. Και οι δύο πατρίδες τους. Πατρίδες του παίζουν στο Μουντιαλ. Και η Γερμανία και η Νιγηρία. 50-48 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ακόμα 7-47 για το τέλος. Μπιλμπά. Holden. Ικούδης. Ο Χατζής στον Παντελιάδη, ο οποίος δεν διστάζει για τρεις, αλλά δεν δικαιώνεται κιόλας. Σειρά του Χόλτεν να δοκιμάσει για δύο όμως. Το πρώτο του καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. 50-50, έχει 8 πόντους στο πρώτο μέρος. Αλλά τελευταία φορά που σκόραρε ο Χόλτεν ήταν στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, όταν το σκόρ ήταν 27-21 ακόμα. Καλάθι λοιπόν μετά από 23 λεπτά για τον Χόλτεν, 22. Φόρεστ. 52-50. Σταθερά καλός στην επίθεση σήμερα. Πέτυχε ο Φόρεστ 15 πόντους. Holden πάλι. Προλάβει, θα γυρίσει μπάλα στον Τικούδη, η βουτιά του Σεβροσένκο. Δύο δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ, κανένα δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Κατέστρεψε την επίθεση ο Holden. Κοιτάξτε εδώ, στον πάγκο του Ολυμπιακού. Θα γυρίσει ο Κακιούζης.
Μάλλον γέννη Παντελιάδης. Ο Φόρος αποσύρεται. Ήταν κουτσένη ελαφρά. Μα στην προηγούμενη φάση ότι χτύπησε. Όχι όταν έβαλε ο Καλάτης, μία προηγούμενη. Πιο πριν. Ήταν τράκαρε με δύο αντιπάλους. 6 και 39 ακόμα, ο Ολυμπιακός προηγείται με δύο. Έχει την μπάλα δική του. Παπαλουκάς. Τόμιτς. Ντε Μιγκέλ. Το follow του Ζευροσέγκο και δεύτερο. 54-50. Ο Ζευροσέγκο κέρδισε δύο εναέριες μονομαχίες. 10 πόντοι και 8 rebound από τον Ζευροσέγκο. Δικούδης. Θα γυρίσει, θα πλησιάσει, θα πάρει φάουλ. Μόλις το πρώτο φάουλ με το οποίο χρεώνει το Ολυμπιακό στην τέταρτη περίοδο, μετά από 4 λεπτά. Μπάλα θα παιχτεί απ' έξω ή θα δώσουν βολές. Απ' έξω, 100%. Και όμως, βολές. Γιατί, στην περιστροφή είναι, πού είναι το σούτ. Εδώ γυρίζει. Πάσα κάνει. Τι έκανε, πάσα δεν έκανε. Για να δούμε τώρα πιο καθαρά. Κοίταξε, πάσα κάνει. Δεν είχε δικαίωμα βολό να πω, ό,τι που είσαι. ...54-51 από τον Δήμο Τικούδη. Με τον 20ο πόντο του στο παιχνίδι. Η διαφορά μένει στους 3. Νικακβάτζε έκανε το 4ο του φάουλ στην προηγούμενη φάση. Για 3 ο Τόμιτς. Ο Ντε Μιγκέλ είναι παρόν και πάλι. Για 3 ο Νικακβάτζε. Ο Βόλτερ μαζεύει. 1-1 τα 12 τρίποντα για τον Ολυμπιακό. Και να ένα εύστοχο για τον Βόλτερ. Ο οποίος κρατάει εδώ, την ΑΕΚ ζωντανή. Αυτός έπαιξε κορώνα γράμματα και στη συγκεκριμένη φάση κέρδισε. Νομίζω ότι αυτός δεν είναι και το βαρόμετρο δηλαδή. Από εδώ και πέρα που τόσο κλειστό σκορ 54 ώρα 5 λεπτά πριν το τέλος. Λογικά η μπάλα θα είναι στα χέρια του. Αυτός θα πάρει τις περισσότερες επιθέσεις. Τόμιτς, Κακβάτζε, αυτή τη φορά πάει για διείσδυση. Φάουλ. Οι διαιτές αφήνουν, ο Κακιούζης μαζεύει ένα εύκολο rebound. Holden. Bilba. Επιθετικό φάουλ του Μέτσι. Πρόκειται με τα αριστερό. Καθαρή φάση. Άδικα διαμαρτυρώνται. Δεύτερο φάουλ του Χατζή. Τέταρτο του ΣΑΕΚ. Τέταρτο αριστερό του χέρι. Οπ. Σπρώχνει. Και αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Αλλαγές μάλλον. Αποσύρονται Νικακβάτζε και τον Μιγκέλ. Φόρεστ και Μπουτούρη στην πεντάδα. Ξανά λοιπόν η ίδια πεντάδα. Πήγα να πω η ίδια πεντάδα που αγωνιζόταν μέχρι πριν από λίγο, αλλά όχι, ο Νικακβάτζε ήταν μέσα αρκετή ώρα. Τέλος πάντων, η πεντάδα του Ολυμπιακού είναι Μπουτούρη, Τόμιτς, Παπαλουκάς. Τριγκάρ, τρεις χειριστές. Ζευροσέγκο και Φόρεστ πιο μέσα. Παπαλουκάς με τον Χόλντεν πάνω του. Κάθε φάουλ της ΑΕΚ τώρα είναι βολές για τον Ολυμπιακό. Φόρεστ με τον Μπιλμπά πλέον φρουρό. Ο Ντικούδης έχει πάει πάνω στο Ζευροσέγκο. Φόρεστ πέρασε. 56-54. Εξαιρετικά δύσκολο καλάθι με το οποίο Φόρεστ φτάνει τους 17 πόντους. Αλλά κάποιο πρόβλημα έχει, πρέπει να του έχει βγει ο φακός. Ο φακός επαφής. Οπότε έγινε αναγκαστική αλλαγή, δεν μπορεί να συνεχίσει. Βλέπετε εδώ τον Φόρεστ. Δύσκολα θα έχει μη τρεμάμενο χέρι τέτοια ώρα. 56-54 Ολυμπιακός με το καλάθι του Φόρεστ. Κακιούζης πάλι με τον Μπουτούρη. Χατζής βγήκε από τα σκριν. 57-56 η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στο κρισιμότερο σημείο βρήκε δύο τρίποντα από Χατζή και από τον Αμερικανό, τον Playmaker. Το Holden. Το Holden. Μπουτούρης. Μπροστά η ΑΕΚ τώρα 56-57. Ντε Μιγκέλ, τάβρωσε η αλλοβολία, σαν Ισπανός που είναι, δύο βολές. Φάουλ του Μπιλμπά. Γιάννη Ντε Μιγκέλ. Ακριβώς 4 λεπτά πριν το τέλος. Μετά από 4 αγωνιστικά λεπτά ίσως ο Ολυμπιακός να πανηγυρίζει το τίτλο. Ίσως όμως
που να έχουν ανανεώσει το ραντεβού οι δύο ομάδες για την Τετάρτη. Πάντως ήταν πλήγμα για τον Ολυμπιακό το ότι στην προηγούμενη φάση έχασε τον Φόρεστ επειδή του φύγει ο φακός επαφής. Έστω για αυτό το ένα λεπτό. Γιατί ο Φόρεστ τουλάχιστον επιθετικά ήταν πολύ ζεστός. Ο Μιγγέλ πήρε της Κιτάλη, έβαλε έναν πόντο. 57-57. Έχουμε μπροστά μας έναν τελικό 4 λεπτών. Οι ομάδες ξεκινούν από κοινή αφετηρία. Σοπαλία. Νικούδης. Πιλπά. Όλντεν. Μόνος του θα πάει. Μόνος θα πάει μόνος του. Λοιπόν, τούτε Μιγγέλ. Και τώρα ο Βαλουκάς, χωρίς βιασύνη. Σουμπότης εδώ. Βουντούρης κάνει μια βόλτα, ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Βουντούρης σε πολύ δύσκολη προσπάθεια, χωρίς όμως τύχη. Λοιπόν, τον Τικούδη. Και φάουλ του Ντεμιγκέλ, Ολυμπιακός. Η προσπάθεια του αυτή ήταν δείγμα του επιθετικού αδιεξόδου στο οποίο είχε περιέλθει ο ίδιος και ολόκληρος ο Ολυμπιακός στη συγκεκριμένη στιγμή. Ο Φόρεστ επιστρέφει. Το φάουλ του Ντεμιγκέλ ήταν το τέταρτο, αλλά μόλις το δεύτερο ομαδικό για την ΑΕΚ. Δείτε και πάλι από την κάμερα που βρίσκεται απέναντι την τελευταία φάση. Μπάλα για την ΑΕΚ με τον Χατζή. Κακιούζης. Κακιούζης, πάει να περάσει, γυρίζει, δύσκολο σουτ, εύστοχο. 57-59 από την ατομική προσπάθεια του Κακιούζη, ο οποίος σουτάει πάνω από το κεφάλι και τα χέρια του Μπουντούρη. Νικαγκβάτζε σε λίγο για τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ μπροστά, 57-59. Φόρεστ. Με τον Μπιλμπά να φλερτάρει με το φάουλ, ο Φόρεστ εν τέλει βάζει άλλο ένα. Πολύ δύσκολο καλάτε. Θα λέγει κανείς ότι ο Φόρεστ παίζει και έπρεπε, για το... Έπρεπε να πάει ο Τικούδης τώρα, πιο γρήγορα. Κακιούζης. Πάω του Κουντούρη. 2 και 18 ακόμα, η μπάλα απ' έξω για την ΑΕΚ. Θα λέγει κανείς ότι ο Φόρεστ παίζει και για το επόμενο συμβόλαιό του. Όχι απαραίτητα στον Ολυμπιακό, εν πάση περιπτώσει ένας παίκτης που δείχνει ότι είναι παρόν σε μεγάλους αγώνες, δεν μπορεί παρά να ανεβάζει το κασέ του στις καλοκαιρινές διαπραγματεύσεις με οποιονδήποτε. Χατζήσεις από έξω. Holden, ενώ ο Ολυμπιακός έχει άλλο ένα φάουλ για εξόδεμα. Ισοπαλία 2 και 10 πριν το τέλος. 59 όλα. Χατζής. 59-61 από τον Νίκο Χατζή. Οι διόσκουροι της ΑΕΚ, αυτοί που έχουν ζήσει το πετσί τους τα τελευταία χρόνια της αναζήτησης ενός πρωταθλήματος, παίρνουν την κατάσταση στους ώμους τους. Δύο καλάθια ο Χατζής, ένα ο Κακιούζης, τώρα στο τελευταίο τετράλεπτο του αγώνα. 1-49 έμεινε. Ξανά Φόρεστ. Τώρα. Ξανά Φόρεστ, αλλά τώρα από μειονεκτική θέση. Τώρα πήγε γρήγορα. Κουντούρης στο τέλος του χρόνου. Άτυχος. Είδες, είπαμε, αυτό δεν υπάρχει άτυχος. Είδες αυτό που είπα προηγουμένως. Τώρα ο Κουντούρης πήγε γρήγορα και δεν του επέτρεψε να στάει. Προηγουμένως άργησε, σούταρε το βόλο. 1-38 ακόμα. Στο σούτ του Κουντούρη μπαλά. Μπήκε και βγήκε. Η ΑΕΚ πήρε το rebound και έχει την μπαλά δική της. Αν σκοράρει ξανά, αν σκοράρει, αρχίζει και γίνεται φαβορή. Έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Το σκορ είναι 59-61. Για να δούμε ποιος θα πάρει την ευθύνη σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο. Όπου η ΑΕΚ προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το όνειρό της. Από το 1970 έχει να πάρει το τάσμα. Αν παίξει καλή άμυνα θα σκοράρει ο Holden. Μην αμφιβάλλεις. Χατζής. 10 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Δικούδης για 3. Rebound ο Παπαλουκάς. Αυτά έγιναν 1 και 20 περίπου πριν το τέλος. Τώρα μένουν 1 και 12. Μπουντούρης. Ο Ολυμπιακός έχει 10 δευτερόλεπτα. Ο Μπουντούρης με τον Παπαλουκά, ο οποίος διεισδύει. Πάσα έξω, πάλι ο Μπουντούρης. Δεν είναι καλό το σούτ, αλλά ο Παπαλουκάς παίρνει το rebound. Τελευταίο λεπτό πλέον. 56 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Παπαλουκάς. Η προσποίηση, τον πάσιμο, η τάπα. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. 47 για να τελειώσει ο τελικός.
Και time out που θέλει ο Σούμποτιτς. Επαναλαμβάνω, 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Με τον Ολυμπιακό να έχει 14 για την επίθεσή του. Η ΑΕΚ προηγείται 59-61, ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. 59-61, Γιώργο, Συρίγος. Πρώτη επιλογή, τρίποντο, Μίλαν Τόμιτς. Ακόμα 47 δευτερόλεπτα, τα 14 για τον Ολυμπιακό, για την επίθεσή του. 59-61 μπροστά η ΑΕΚ. Ο Μπουτούρης θα ψάξει, καθυστερεί, δίνει την μπάλα στον Τόμιτς. Ο Χατζής όμως βγήκε από τα σκρίν και τον έκλεισε. Προφανώς οι της ΑΕΚ ήξεραν ότι κάτι τέτοιο θα ετοίμαζαν, θα ετοίμαζε ο Σούμποτιτς. Ο Τόμιτς έχει ακόμα χρόνο, θα κάνει το σουτ. Πολύ άσχημο. Και φάουλ του Δικούδη, πέμπτο. Δύο βολές για τον Ζευροσένκο, 35 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το σουτ του Τόμιτς ήταν airball, αλλά ο Ζευροσένκο είχε το νου του, ακροβολισμένος κάτω από το καλάθι, πήρε το πέμπτο φάουλ του Δικούδη και έτσι ο Αλέξης Ζευροσένκο θα πάει στη γραμμή. Δείτε πάλι, εδώ το φάουλ. Όλα αυτά γίνονται. Το replay 35... έδειξε ότι το φάουλ ήταν εκ των όνων κάνες, πεντακάθαρο. Ο Δικούδης έχει αγκαλιάσει τον Ζευροσένκο. 35 δευτερόλεπτα ακόμα. 59-61. Η μπάλα στα χέρια του Ζευροσένκο για δύο βολές. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος μέσα στη χρονιά είχε 51% στις βολές. Δηλαδή βάζει συνήθως μία στις δύο. Η πρώτη πήγε στο σίδερο. Αναλαμβάνω 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Και τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, θα αφήσει την ΑΕΚ να κάνει μια ολόκληρη επίθεση. 0 στις 2 και rebound του Μπέτς. Φάουλ ο Φόρεστ. Ίσως ο Φόρεστ συνειδητά ή ασυνείδητα έκανε το καλύτερο δυνατό για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει βολές η ΑΕΚ. Α, δεν έχει βολές η ΑΕΚ, μάλιστα. 4 ομαδικά φάουλ, αλλά ο Σούμποτιτς από ό,τι μας λέει και ο Γιώργος ζητάει να γίνει αμέσως άλλο ένα φάουλ. Αυτό ούτως ή άλλως το χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. Για να μπορεί να στέλνει την άκρη στις βολές. Ο Τόμιτς δεν δείχνει καμία διάθεση να κάνει φάουλ. Πού να κάνει, στο Χατζή. Στο Χατζή που θα τις βάλει και τις δύο. Αν σκοράρει η ΑΕΚ, κρατάει το μάτς στα χέρια της. 19 δευτερόλεπτα. Golden για 3. Την μπάλα για τον Ολυμπιακό. 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο κύριος Κορώνα γράμματα. Τώρα ήρθε γράμματα για τον Ολυμπιακό και έτσι ο Ολυμπιακός. Όχι ίσως, για τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ γράμματα. Για την ΑΕΚ γράμματα. Και έτσι ίσως ο Ολυμπιακός φορέσει κορώνα σε λίγο. Αν βάλει 3 πόντους στα 15 δευτερόλεπτα που υπολείπονται. Time out, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Ολυμπιακός ΑΕΚ 59-61, 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός απέχει ένα τρίποντο από τον double. Αν όμως δεν το βάλει, αν δεν βάλει έστω 2 πόντους σε αυτά τα 15 δευτερόλεπτα, τότε η ΑΕΚ θα μείνει ζωντανή. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει απαραίτητο τρίποντο. Ο Ολυμπιακός πάνω απ' όλα θέλει δικαίωμα να παίξει παράταση. Την μπάλα στον Παπαλουκά. Η ΑΕΚ δεν θέλει να κάνει φαουλ, είναι φανερό. Παπαλουκάς. Τόμιτς ο αρχηγός. Θα πάρει αυτός την ευθύνη. Δεν έχει πολύ χρόνο. Φάουλ από τον Χατζή. 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 2 βολές για τον Τόμιτς. Και 3 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με την επιλογή της αυτή είναι σίγουρη ότι δεν θα χάσει στην κανονική διάρκεια. Εδώ το φάουλ του Χατζή. Η κερκίδα αποθεώνει τον Τόμιτς. Έχουμε time out ξανά μαζί σας για τα τελευταία 3 δευτερόλεπτα σε λίγο. Ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός 59-61, 3,3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Και δύο βολές και για τον Τόμιτς. Και ο Τόμιτς καλείται να επιβεβαιώσει ότι είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, ότι είναι ο άνθρωπος με το καθαρό μυαλό, ότι είναι ο προφήτης του Ολυμπιακού, όπως κατ' επανάληψη έχει αποδείξει στα 10 χρόνια της παρουσίας του σε αυτή την ομάδα. Πάντως, ας μην παραγνωρίζουμε την πίεση, ας μην παραγνωρίζουμε το στρες. 78% το φετινό του ποσοστό στις βολές. Έξω. Ή, ναι, έξω. Για μια φορά ο Τόμιτς δεν καταφέρνει να γίνει άνθρωπος τελευταίας στιγμής. Να δούμε τώρα. Θα τη χάσει επίτηδες στη δεύτερη. Μετράει. Τι σφίριξε. Έστειε κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού να μπει μέσα. Της ΑΕΚ μάλλον. 60-61. Μετράει βεβαίως ο πόντος. 3 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ αγκαλιά με την νίκη για το 2-2. Για να δούμε. Πάλι του Παπαλουκά στον Holden. 2 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Κύλησε λίγος χρόνος, ένα δευτερόλεπτο σχεδόν. 60-61, ο Holden θα εκτελέσει δύο βολές. Ο Ολυμπιακός έχει μια τελευταία ελπίδα. Αυτό δεν είναι τελευταία ελπίδα, κάνεις λάθος. Η ΑΕΚ θα είχε τελευταία ελπίδα. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως έχει τελευταία ελπίδα. Εάν χάσει σήμερα,
στο. Σωστά. Μια τελευταία ελπίδα για το σημερινό μάτσο εννοούσε, εν πάση περιπτώσει. Για την ΑΕΚ δεν το μάτσο κάνει βγαίνει. Ο Ολυμπιακός δεν πεθαίνει. Προσπαθούσα από τέλο πάντων ότι ο Ολυμπιακός για τελευταία ελπίδα θα πάρει το σημερινό μάτσο σε αυτά τα τελευταία 2 δευτερόλεπτα, 0,3. Είναι ισοφαρίσει να βάλει 2-2 Χόλντεν. Αποκλείεται όμως. 60-61. Στον Ολυμπιακό φτάνει και ένα δίποντο, αλλά έχει πολύ λίγο χρόνο. Φτάνει και ένα δίποντο για ισοφάριση, αν βάλει τη δεύτερη ο Χόλντεν. Σουτάρει επίτηδες άνθρωπα. 0 στις 2, ο Μπέτς, ο Κακιούζης κερδίζει το rebound και η ΑΕΚ κλέβει το ματσάκι μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μένει ζωντανή, ισοφαρίζει 2-2, ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα. Στο 2-0 όλοι την είχαν απολύτως ξεγραμμένη, όμως η ΑΕΚ όχι μόνο είναι ζωντανή. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία των ελληνικών play-off αυτό που κάνει η ΑΕΚ. Το 2-0 να γίνει 2-2. Όχι 2-0, 0-2. 0-2 να γίνει 2-2. Έχει διαφορά. 60-62 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Με την 60-61 μάλλον είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ κέρδισε με ένα πόντο και μεταφέρει τη σειρά των τελικών σε πέμπτο παιχνίδι στο δικό της γήπεδο. Έχανε με 2-0, έπνεε τα λίγα ή τουλάχιστον έτσι έδειχνε. Βρήκε την δύναμη να πάρει το τρίτο μάτς, ένιωσε πιο καλά, πιο γερή, πιο σταθερά στα πόδια της πριν έρθει εδώ και να που χάρη στις άστοχες βολές του Ολυμπιακού στο τέλος. Τελευταίο μάτς, πέμπτο και τελευταίο μάτς στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο την Τετάρτη στις 8 η ώρα. Ζωντανό βεβαίως από το Super Sport. Για πολύ λίγο γυρίζουμε για ένα τελευταίο διαφημιστικό κενό, αποχωρούμε παίκτες της ΑΕΚ και ξανά μαζί σας για την αποχώνηση σε λίγο. Όπως είδατε λοιπόν και στο διαφημιστικό πριν, ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι την Τετάρτη στο ΆΚΑ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 70, από την εποχή του Αμερικάνου, του Τρόντζου, του Ζούπα, του Νίκου Μίλα, ας προπονητή τότε και λοιπόν, κρατάει το όνειρό της ζωντανό. Κερδίζει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 61-60 τον Ολυμπιακό. Και έτσι το 2-0, Φίλιππε, είναι 2-2. Έναν Ολυμπιακό που θα κινήσει γη και ουρανό, θα κάνει τα δύνατα δυνατά προκειμένου να παίξει πλήρης. Στο πέμπτο και τελευταίο μάτς με το Ford ήταν σήμερα ο μεγάλος απών. Μη μου ζητήσεις να κάνω προγνωστικά. Είναι ένα μάτς με ίσες ευκαιρίες εφόσον και οι δύο ομάδες εμφανιστούν πλήρης στο τερέν. Έχουμε καιρό μέχρι τότε. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι σήμερα ήταν το τελευταίο, η τελευταία παρουσία, αν είναι σωστή η έκφραση, του Ειρήνης και Φιλίας στο ελληνικό μπάσκετ, στον ελληνικό αθλητισμό. Για δύο χρόνια το στάδιο δεν θα λειτουργήσει. Θα ανοίξει λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, ανανεωμένο, ανακαινισμένο, και γι' αυτό οι εργαζόμενοι του ήρθαν πριν το μάτς να μου σημειώσουν αυτό το, να μου επισημάνουν αυτό το πράγμα και να μου πούν ότι ευχαριστούν όλους όσους για 17 χρόνια, από τότε δηλαδή που λειτουργεί το στάδιο, συνεργάστηκαν μαζί τους.